Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα Muppet Show. Εδώ είμαστε, 3 λεπτά μετά τις 7, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Να πω ότι επιτέλους ήρθε αυτή η μέρα, Παρασκευή. Την περιμέναμε πώς και πώς. Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, παρακαλώ. Να πούμε χρόνια πολλά στο Μάρκελο, στο Παγκράτιο, στην Παγκρατία, στον Νικηφόρο, στην Νικηφορία. Αλλά τι να μας πούνε αυτά τα ονόματα. Εμείς εδώ έχουμε άλλη γιορτή, παιδιά. Συγγνώμη, Νικηφόρο μου, Μάρκελε Παγκράτιε, που είχες την ατυχία να γεννηθείς αυτή την ημέρα. Όχι, καλή, τι λέω. Που έχεις αυτή την ημερομηνία τη γιορτή σου, διότι αυτή η ημέρα την έχει κλέψει άλλος, παιδιά. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Έρχεται. Μα είχα ετοιμάσει ολόκληρο πρόλογο με την προοπτική ότι θα είναι εδώ, ρε παιδί μου. Αλλά όχι, ο άνθρωπος είναι ευγενέστατος, γιατί υπήρχαν κάμερες κάτω και τον περίμεναν να το ευχηθούν από τα πρωινά, λογικά, να του πούνε χρόνια πολλά. Και όπως ξέρετε, ο Δημήτρης μας δεν χαλάει χατήρι σε κανέναν. Εκεί θα κάτσει να τα πει, ούτε τους βρίζει, ούτε πάρετε τα μικρόφωνα, ούτε μη μου λερώσετε τη συνέντευξη, ούτε το ένα το άλλο. Είναι πάντα ευγενικός. Δεν το συζητώ. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη μας, χρόνια πολλά στο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Να τα εκατοστήσει ό,τι επιθυμεί. Εμείς οι δικοί του οι άνθρωποι, του τα λέμε κάθε μέρα. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να βρει τον άνθρωπό του, να είναι υγιής, να έχει τον κουπεράκο του. Και ό,τι εννοείται θέλετε να το ευχηθείτε εσείς, στο Viber, στο 698-104-104-6, γιατί είναι και ψυχαναγκαστικός και τα διαβάζει όλα και απαντάει και σε όλα. Οπότε λοιπόν, ναι, έχουμε γιορτή σήμερα εδώ. Να σας πω ότι και ο Δημήτρης και ο Βασίλης έρχονται σε λιγάκι. Μέχρι να έρθουν τα παιδιά μου, να σας πω ότι εννοείται έχουμε Valentine's Party, που εμείς το έχουμε κάνει και λίγο anti-Valentine's Party. Είτε έχετε Βαλεντίνο είτε δεν έχετε Βαλεντίνο, εμείς σας περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου στο Ποσειδόνιο, παρέα με το Θοδωρή Φέρι. Και για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με ποτό, σας το λέω τώρα από πρωί πριν έχετε το νου σας, κάθε φορά που ακούτε Θοδωρή Φέρι στον αέρα του My Radio, στέλνετε μήνυμα στο Viber με τη λέξη Party. Και σας ειδοποιούμε εμείς αν έχετε κερδίσει διπλή πρόσκληση, όπως είπα, με ποτό. Παρέα μας έχουμε και τα αγαπημένα μας προϊόντα Tommy G και Diamond Highlighter. Πρόκειται για πούδρα, δεν είναι υγρό, ένα μοναδικό highlighter με τη λάμψη διαμαντιών που εφαρμόζεται, έτσι κάνει το πρόσωπο σαν ένα στραφτερό πέπλο, προσθέτοντας καθαρή εντυπωσιακή λάμψη σε όλο το πρόσωπο και το σώμα. Είναι και για το σώμα. Το προσαρμόζετε κάθε φορά στο μακιγιά σας. Θέλετε να κάνετε αυτή την, έτσι που λέμε, λαμπερή. Θέλουμε, την, ναι, πορσελάνινη. Βάλε μας λίγο. Καλημέρα σας. Αχ, τι ωραία ζακέτα, Βασίλη. Μα άρχισες πρωί-πρωί με τα πορσελάνινα. Τι να κάνω. Αχ, έχει βάλει και δεκόλτε. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Γιατί να δεις. Γιατί με αναστατώνεις πρωί-πρωί? Εγώ ψέματα δεν λέω. Πες, συνέχισε να λες τα δικά σου, να σου δείξω εγώ την έμπνευση, το ίνις που αυτό ποιο ήταν. Αφορά και ένα γάτι στο για χέρι. Το σημερινό, θα το βγάλω και τ' άλλο. Ωραία. Για το σημερινό ντύσιμο. Λοιπόν, όπως σας είπα, αν θέλετε αυτή τη φοβερή, σαν πορσελάνη που κάνει το πρόσωπο, τότε θα επιλέξετε το Iced Pearl. Αν θέλετε τη λίγο πιο ροζ χρυσή απόχρωση, το Rose Gold. Είναι φανταστικά προϊόντα, το omg.gr. Η λάμψη είναι και πάρα πολύ τάση, το έχουμε δει παντού. Εδώ είμαι, δες με λίγο. Α, ποιος είναι αυτός? Justin Bieber. Justin Bieber. Ίδιος είσαι, καλέ. Είσαι ίδιος. Το έφερα ωραίο. Το έφερες πάρα πολύ ωραίο. Είδες τι καλός είμαι. Αλλά τι να μας πει τώρα ο Justin Bieber, που είναι και. Εντάξει τώρα. Εντάξει το παιδί τώρα, ό,τι μπορεί κάνει. Προσπαθεί. Έχει και την άλλη εντωμεταξύ από δίπλα, η οποία είναι η Δήμετρη αυτή, η καλονή, πολύ ωραία. Πολύ όμορφη. Η Hailey. Bieber. Baldwin. Τα παίρνουν βέβαια στο εξωτερικό τα επίθετα. Δεν το μασάνε, δηλαδή. Α, ναι. Ναι, το θέλουνε. Χάλι Μπίμπερ. Χέιλι Μπίμπερ, Αμάλ Κλούνεϊ. Αμάλ Κλούνεϊ. Κοτσάμα Αμάλ και έγινε Κλούνεϊ. Εδώ ο γιος του Μπέκαμ έχει πάρει το επίθετο της συζύγου. Άστο, εκεί θα το παίρνω κι εγώ. Είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη ιστορία, στο εξηγήσω. Α, ναι. Μετά. Ναι. Αλλά που λες τώρα, έχει αυτή τη Δήμητρη την καλονή και κάνουν αυτό μεταξύ τους το παιχνιδάκι, ας πούμε, αν τους έχεις δει. Που εντάξει, όταν είναι να πάνε σε ένα κόκκινο χαλί τύπου που θα πάνε στα Madball, στα αυτά τέτοια, θα ντυθούν πολύ ωραία και οι δύο με το στυλάκι τους. Όταν είναι για κάποια έτσι πιο random έξοδο, ας πούμε, που ξέρουν ότι θα έχει παπαρατσικά και αυτά, ντύνονται αυτή η θεά του ονείρου, αυτός όπως να είναι. Δηλαδή, θυμάσαι εκείνη την εμφάνιση με το καπέλο από πάνω, την κουκούλα από πάνω, ένα φούτερ και ένα σοβρακάκι από κάτω. Υπερπαραγωγή αυτή η ζωή. Και αυτή δίπλα με ένα κόκκινο φόρεμα Μπάρμπι. Εμένα. Έλα, τάπα. Περίμενα η δόλια τόση ώρα. Κάτσε λίγο να φτιάξω το. Έλα, φτιάξτε και σε περιμένω. Δύο λεπτά, άκυρο. Τώρα, εμένα να σας πω κάτι. Μ' αρέσει λίγο αυτό το στυλ του.
το αγόρι να είναι λίγο, ας πούμε, λέτσος και η γυναίκα υπερπαραγωγή. Δεν σου αρέσει στην πραγματικότητα. Okay. Πέρα από τις φωτογραφίες αυτές, φέρε τον εαυτό σου στη θέση της κοπέλας αυτής που έχει βάλει με το ωραίο. Με κάποιον που της... δεν είναι ο Μπίμπερ. Ναι, κατάλαβες. Να βρεθείς εσύ, ας πούμε, να τα έχουμε εμείς οι δύο, ρε παιδί μου, και βγαίνεις εσύ με την κόκκινη του φορεματάρα σήμερα το βράδυ αυτά, και είμαι εγώ από δίπλα με το πιτζαμάκι αυτό τέτοιο και με το γούνινο το παντοφλάκι μου. Αν δεν είμαι ο Μπίμπερ, δεν περνάει. Το θες, το θέλω νομίζω λίγο. Απελπισμένη πια κι εσύ. Ό,τι βρεθεί, Justin Bieber, Justin Bieber, λέτσος, λέτσος. Τα έχεις ρίξει πολύ τα στάνταρ, το λέω. Όχι, μωρέ, όχι. Απλά σου λέω το. Ίσως έχεις δίκιο. Ίσως επειδή το βλέπω σε πάρα πολλούς. Είσαι ρομαντικιά. Είμαι ρομαντικιά. Το βλέπω σε πολλούς χολικοντιανούς, ας πούμε, τύπους και τη showbiz στο εξωτερικό που ο άντρας είναι πάντα έτσι λίγο ατιμέλητος. Θα φορέσει, ας πούμε, το. Ζιβανσί. Το Ζιβανσί. Α, το Ζιβανσί, Γιατί και αυτά που φοράει ο Μπίμπερ τώρα, αυτά που λέμε εμείς τα χάλια. Δεν είναι τίποτα τέτοια. Ναι, δεν τα έχει πάρει από το Walmart. Ναι, μάλλον εκεί επηρεάζομαι. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε ό,τι επιθυμείς. Έχει βάλει σήμερα τα ωραία του τα ναυτικά. Navy Militaire μου ντύθηκε. 44 παιδιά, τελειώσαμε. Ξεκίνησαμε αυτό. Είναι λιγότερα αυτά που μένουν από αυτά. Είναι επίσημα λίγο, όχι τώρα λέμε βλακίες. Δεν είναι καν τα μισά. Ούτε καθόλου. Γιατί μωρέ. Αυτό στα 88. Γιατί. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και τα 88 θα θέλετε πόσο θα με λειτουργεί. Και για γιούλα μου 90 κάτι είναι. Ναι, εντάξει, λειτουργική είναι όμως. Την έχετε στο ψυγείο όμως την γιαγιά. Πες την αλήθεια. Ένα έπιπλο έχει καταδείξει. Ναι. Σ' αλλάζετε λίγο το νεράκι. Καλά, η γυναίκα να ζήσει. Να είναι καλά, καλημέρα σα. Μπορούμε λίγο να δραστηριοποιούμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τον έρωτα. Τον έρωτα. Αλλά λίγο να επικοινωνούμε, ναι. Αυτά, να, αυτό να... Να μην έχουμε την τηλεόραση, την κλείνουμε. Να μην βρωμάμε, να μην γυρίσουμε. Πάντως τα έχει καβατζάρι τα μισά τώρα. Μπρο, έχει δίκιο. Μην του λέμε παπατζιές. Μην του λέμε παπατζιές του ανθρώπου. Κοίτα, η αλήθεια είναι πως αν ήμουν και λίγο γλεντζές στη ζωή μου, θα έλεγα να σου πω κάτι. Την είδα έτσι, τα τρία τέταρτα της ζωής μου τα γλέντισα και μένει ένα τέταρτο τώρα, πας και κάνω οικογένεια. Αλλά δεν τα γλέντισα. Άρα πάμε για γλέντι. Άρα αυτό, μήπως τελικά πάμε το τελευταίο τέταρτο σε γλέντι. Ναι. Για να το εσωφαρίσουμε. Να ματσάρουμε τ' άλλο, ναι. Το πρώτο, κοιτάξτε, το πρώτο τέταρτο είναι λίγο, δεν ξέρεις και τι γίνεται. Ποιος έφερε, γιατί σε έφερε, τι κάνεις, δεν ξέρεις πού πατάς, πού βρίσκεσαι. Δεν ξέρεις να πίνεις νερό, δεν ξέρεις να κατουράς, να πούμε τίποτα. Το πρώτο τέταρτο το συζητάμε. Το δεύτερο τέταρτο αρχίζεις να ψιλοσυνειδητοποιείς ότι αυτό το πράγμα είναι μη αναστρέψιμο. Δηλαδή πρέπει να αρχίσεις να καταλάβεις ότι εδώ θα είμαστε. Αυτό λέγεται ζωή και πρέπει να το ζήσεις. Ταυτόχρονα έχεις και πάρα πολλές δουλειές. Σπουδές, δουλειά να κάνεις, να ράνεις. Στο δεύτερο δεν αρτοείς. Στο δεύτερο. Το δεύτερο είναι το σχολείο. Α, σχολείο. Α, ναι. Συγγνώμη. Εκεί αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι εδώ αυτό το πράγμα δεν θα ξεφύγεις. Είναι αυτή η φάση. Οπότε λες, ας το ζήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αρχίζεις και έχεις τα πρώτα όνειρα. Ή μπορεί να είναι κάποιος να σκέφτεται την όχι να κάνει οικογένεια, δηλαδή στο μέλλον του να λέει οικογένεια. Άλλος να λέει στο μέλλον του πολλά λεφτά. Άλλος να λέει στο μέλλον του θα γίνω τραγουδιστής. Αρχίζεις εκεί, κοίταξε τα πάντα. Το τρίτο τέταρτο είναι που ξεκινάει η πρώτη απογοήτευση. Πω. Γιατί ναι, λες. Πες μας ποια είναι η πρώτη. Η πρώτη είναι ότι αυτά που ονειρευόμουν στο σχολείο παίζει να μην γίνονται τελικά τόσο εύκολα όσο πίστευα. Εσύ δε από ό,τι σε έχουμε καταλάβει, ό,τι έβλεπες σε ταινία σειρά τα ονειρευόσουν όλα. Τα καλύτερα. Μπράβο, Βασίλη. Έχεις πέσει ακριβώς μέσα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να γίνω Σούπερμαν που ήταν τα πρώτα μου όνειρα. Δεν μπορώ να σώζω τον κόσμο που ήταν τα πρώτα μου όνειρα. Πάει και αυτό καπούτ. Δεν είναι εύκολο να γίνω αυτό που έταζα στους γονείς μου, γιατρός ας πούμε ή οτιδήποτε, γιατί θέλει πάρα πολύ διάβασμα, ξεκόλλιασμα στο διάβασμα κτλ. Yeah. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι εκεί στο τρίτο αρχίζεις να γίνεσαι πιο ρεαλιστής σε αυτά που προσδοκάς από τη ζωή σου. Εκεί και αρχίζεις να απολαμβάνεις τα μικρά, δεν είναι πολύ μικρά, μπορεί να είναι και μεγάλα, αλλά θέλω να πω μικρά σε σχέση με το δεύτερο τέταρτο, έτσι, αυτά ναι. που έλεγες. Και αυτό που σας έλεγα, να ξέρεις τη θέση και να το επιδιώκεις. Α, ωραία. Παιδιά, να ξέρω ότι τώρα αυτά τα λέω, τώρα τα βγάζω από το μυαλό ναι, μου. Ναι, ναι, μα φαίνεται. Δεν τα ετοίμασα. Δεν ετοίμασα στο αμάξι. Σε πιστεύουμε. Ναι, εκεί είναι που σας λέω ότι αρχίζεις να απολαμβάνεις πράγματα που γουστάρεις. Από το πιο απλό, που τι θέλω να πίνω το πρωί, εδώ χαμομήλι, και το απολαμβάνω γιατί μου το κάνει η φίλη μου και η συνεργάτη μου, η Βασιλική, από την καρδιά της και δεν ξέρω τι θα γίνεται όταν θα τελειώσουν τα σακουλάκια του χαμομήλι. Θα φέρουμε κι άλλα. Τελειώσανε. Εγώ να φέρω, έχω. Λοιπόν, λέω όμως ότι ξέρεις πώς πίνεις τον καφέ, ξέρεις πώς κάνεις τον έρωτα ή πώς θες να τον κάνουν. Ναι, βεβαίως. Και επίσης δεν κολώνεις να το διεκδικήσεις και να το πεις. Δεν κάνεις πια
ψυχικά και δεν κάνεις πια υποχωρήσεις, γιατί λες είμαι στο τρίτο τέρατο της ζωής μου. Έτσι. Αρχίζω να ξέρω τι θέλω και να το διεκδικώ. Σωστό. Ξέρεις που θες να πας διακοπές, ξέρεις ότι δεν είναι πια πάμε για ένα καφέ. Να πάμε να βρούμε να κάτσουμε, να βρούμε να παρκάρουμε, να περάσουμε καλά που θα πάμε για τον καφέ. Ναι, αν είναι να περνάμε καλύτερα σπίτι μας από τον καφέ, να κάτσουμε σπίτι μας. Και εκεί καθόμαστε εν τέλει. Μπράβο, είσαι τέτοιος τύπος πια. Ενώ στο δεύτερο τέταρτο είσαι καφέ. Ναι, είναι Σάββατο, είναι Σάββατο, πάμε για καφέ. Το δεύτερο τέταρτο είναι αυτό που αγοράζεις εισιτήρια για τη συναυλία της Taylor Swift και δεν έχεις κανονίσει ούτε πώς θα πας εκεί, ούτε Χήμα. Λεφτά για να αυτό, ούτε έτσι. Άδεια από τη δουλειά, έτσι. Αλλά έχεις τα εισιτήρια. Μπράβο. Το τέταρτο είναι σιγά σιγά απολαμβάνεις συνειδητοποίηση. Ό,τι κατάφερες. Λίγα, πολλά. Έχεις ένα παιδί, έχεις μια οικογένεια, δεν έχεις τίποτα και αυτό μπορεί να το απολαύσεις, έτσι. Ό,τι κατάφερες. Δεν το λέω για κακό, ό,τι κατάφερες. Κατάφερες λεφτά, κατάφερες ισορροπία, κατάφερες οικογένεια, ό,τι κατάφερες. Το τέταρτο είναι που κάθεσαι πίσω και λες αυτοί είμαστε, ωραίοι είμαστε, καθόμαστε τώρα. Ή κάτσε τώρα όπως έστρωσες να κοιμηθείς, γιατί δεν κατάφερες και πολλά. Οπότε δεν ήθελα τώρα να είμαι απογοητευτικός περίπου. Συμβαίνει και αυτό στην Ελλάδα μας. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Τι άκασε, κάτσε μαλλόης. Α, μπράβο. Το έχεις έτοιμο εσύ το συμμόρι τόση ώρα. Το καταλάβει. Χρόνια πολλά σου εύχομαι. Το καλύτερο. Απόψε στη γιορτή σου. Οπα, 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 οπα. Χρόνια πολλά, να σε καλά, να ζήσεις χίλια χρόνια. Οπα, 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 οπα. Να ξέρετε ότι γεννήθηκα 1:25 τα ξημερώματα, χαιρεστήκατε. Όχι, μας νοιάζει αυτό. Η Αναστασία έχει στείλει πρώτη-πρώτη τα χρόνια της πολλά. Γεια σου, έχει και η κόρη μου σήμερα γενέθλια, τα 14 λέει κλείνεις κι εσύ. Πω. Έτσι ρώτησε. Ναι. Μην ειρωνεύεστε. 30 χρονάκια. Βάλε 30 ακόμα. 30 χρονάκια της ρίχνω. Πω 30 χρόνια ρε μαλά. Oh shit. Μα η άλλη έχει γεννηθεί το 2010. Να σου πω τι έγινε. Θυμάσαι τι έκανες εσύ το 10. Ναι, θυμάμαι. Ήμουν 30. Ρε παιδί μου, ακούστε. Μέχρι τα 23-24, δεν ξέρω αν το παθείτε κι εσείς. Μέχρι τα 23-24-25. Ναι. Πήγαιναν αργά τα πράγματα. Ήμουν στα 20, δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε. Ξαφνικά κάτι έγινε. Τρεχάλα. Ένα μπραφ και ξύμισα τύπου 35. Δηλαδή το 25-35 έφυγε νερό. Νερό και μετά το 35-40 άρχισε να με ζορίζει, αλλά έφευγε. Έφευγε. Ήταν, δηλαδή, και αυτό άρχισε, ξεκίνησε να φεύγει γρήγορα, αλλά το τράβαγα εγώ πίσω. Έλεγα, περίμενε, ζήστο λίγο, γιατί ήρθε. Και στο 40 καταστραφήκαμε. Και τώρα 44. Καταστραφήκαμε. Όχι, 44 είναι μεγάλη, είναι βαρύ. Είναι βαρύ γιατί δεν είναι 42-43 που είναι στο 40 κοντά. Ναι. Το 44 βαράει προς το 50. Όχι, όχι, τώρα. Όχι, μωρέ, στο 50. Όχι, μωρέ, στο 50. Όχι, μωρέ, στο 50. Χρόνια είναι μέχρι τα 50. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, ναι. Σας λέω ότι και οι μάπες σιγά-σιγά. Πω. Θα ολοκληρωθούν, τι θα κάνουν. Θα είμαστε Ρε Ιωάννα 70 χρονών και Βασίλη και θα κάνουμε. Ναι, ρε, ναι, ναι. Τι λέτε, ναι. Θα είμαστε γραφικοί να πούμε. Θα φέρνουμε εδώ τις εξετάσεις μας, τις αναλύσεις ούρων. Ναι. Και δεν είναι μια αθλητική εκπομπή να πεις πάνω του Σκαρπετόπουλου, ας πούμε, που είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Ορίστε, δεν είναι γεγερή, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι επιτυχία. Καλύτερος είναι από μένα ο Πανούτσος. Βρέα, είναι αθλητικά. Δε, ο Καρπετόπουλος είναι αθλητικά. Αθλητικά τα συζητά σε οποιαδήποτε ηλικία. Τώρα εμείς που λέμε και ένα τσοχάμπερο παραπάνω, πόσο θα μπορέσουμε να είμαστε κοντά στις νεαρές ηλικίες να λέμε δύο πράγματα να μας καταλαβαίνουν και να τους καταλαβαίνουμε κι εμείς. Θα το φέρουμε σαν του Σαρβίλα, θα το πούμε Μάπες Μπούμερ. Μπράβο. Ε, Μάπες Μπούμερ. Αυτό παιδιά είναι φοβερό. Το γράφω και την Κυριακή. Πολύ άβολο. Δεν μπορούσα πολύ να το πιστέψω. Ναι, ναι, ναι. Που είπε. Εν τω μεταξύ, ξέρετε πώς τα παίζει. Τα μάθατε αυτά. Όχι. Όπως του καπνίσει. Δηλαδή. Δηλαδή δεν ξυπνάει ο Κανάκης μια μέρα. Μιλάμε τώρα το αντένα, είναι το τσαρδί του. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή τι θα βγάλουμε σήμερα, ναι. Βγάλε Αρβίλα. Πώς όχι, ξύπνησα. Τελικά θα βγάλω Boomers. Πώς ξύπνησα, όπως ξύπνησα, από αυτό το στούντιο θα βγω. Ρε, ούτε το Μάπες δεν το κάνει αυτό. Ούτε το Μάπες. Όχι, μας, εκεί μας το ζουγάρι. Μας έχουν τερμανίσει. Μας ξεβρακώσαν όλοι. Τελείως, τελείως. Λοιπόν, τα πες αυτή η Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας, έτσι. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι, 1820. Τάπα, αφού δεν το εσύ είχε έρθει. Γι' αυτό όχι. Όχι, άρχισα και εγώ δύο λεπτάκια να μην λέμε ψέματα. Μπέραν και οι κάμερες, σαν τη γειτόνισσα ήρθε. Με πήρε τελικά. Μια ζωή είσαι κοκέτα. Σήμερα ήρθε, εντάξει, δεν είσαι και χάλια. Είσαι και καλά, βγήκα για να γυμναστώ. Συγγνώμη, οι κάμερες που ήταν, ρε παιδιά, εγώ γιατί δεν τις είδα να κάνω. Καινούργιο ήταν κάτω, ήταν η Μένια Κούκουρα. Μου το και η κακομοίρα κάτι, μια ερθισμό στο μάτι.
Τους λυπήθηκα, λέω τα ξημερώματα περιμένουν. Για το γενέθλιο δεν έρθει. Δεν είπα τίποτα αυτά. Δεν έβγαλα. Καλά χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Δεν είπες. Και μίλησα λίγο όμως. Αυτό. Ρεμένια, μη με βάλετε, ρεμένια. Δεν σε βάζουν στην καινούργια, δεν έχουν χρόνο για περιττούς. Μη σκάς. Αν δεν βρίζεις δεν μπαίνεις. Συγγνώμη που στο λέω, αγάπη. Λοιπόν. Εσύ κανόνισε να έχει πει ένα σκέτο ευχαριστώ και να του κάνει τώρα μπιφ εκεί, αν είναι ή δεν είναι ρεπορτάζ, αν έχουμε ή δεν έχουμε τον Ουγγαρέζο. Δεν έχω πει ευχαριστώ, αλλά δεν έχω πει και τίποτα. Κανόνισε να τους γυρίσει σήμερα το μάτι. Δεν είσαι μόνο για τους άλλους. Να πω από την καρδιά μου, γιατί ξέρω ότι φυσικά και δεν θα γιορτάζει και δεν ξέρω και αν. Είναι και πολύ άβολο. Και ναι, είναι πολύ άβολο και τα χρόνια πολλά που θα στείλω. Δεν ξέρω και πώς να τα στείλω, αλλά από την καρδιά μου, πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου, εύχομαι χρόνια πολλά στη ΦΕΗ. Υγεία πάνω απ' όλα. Και μόνο μπροστά τώρα και πάντα ο μπαμπάς της είναι στην καρδιά της. Εδώ είναι στη δική μας καρδιά, δεν θα είναι στη δική της. Λοιπόν, να το πούμε και αυτό. Κάτι έλεγες ρε Βασίλη και το ξέχασα. Μου είπες τι είπα. Ναι. Το ξέχασα. Πάμε παρακάτω. Ωραία, προχωράμε. Υπογράφε... Α, θα πούμε ναι. Το θέμα ημέρας. Θέμα ημέρας, μάπες μου, καλημέρα σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Σας το λέω στο Viber. Ξαναλέω. 6, 9, 8, γιατί με ρωτάτε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Για τα μηνύματά σας στο Viber. Ή το διαγωνισμό μας, δεν είναι ακριβώς διαγωνισμός. Διπλές προσκλήσεις για το πριβέ πάρτι που θα κάνουμε το Anti-Valentines. Θα είμαστε όλοι εκεί. Μιλάω για το Ποσειδόνιο, μιλάω για την Τετάρτη του Αγίου Βαλεντίνου. Νωρίς θα είναι, κατά τις 10. Θα το ανοίξουμε εγώ με την Κατερίνα. Όσοι πιστοί προσέλθετε και από τους παραγωγούς τώρα, γιατί χθες αγχώθηκε η Ντορέτα. Μου λέει θα πρέπει να είμαστε. Τι λέω, ρε Ντορέτα, θα πάρτε. Πάρτε, είναι όλοι μας. Θα μας το ανοίξουμε. Θα φορέσεις κάτι κόκκινο. Ναι, θα φορέσω κάτι κόκκινο. Ναι. Θα φορέσω κάτι κόκκινο, το ανοίξουμε. Τι ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας περιμένουμε λοιπόν. Είναι πριβέ η φάση. Κατεβαίνει ο Θοδωρής ο Φέρης από τη Θεσσαλονίκη. Ανοίγουν το Ποσειδόνιο για το My Radio 104,6 και τον Άγιο Βαλεντίνο. Που τα έχετε ξαναδεί, μωρέ, αυτά. Θα κάνουμε λοιπόν μια παρτάρα, θα είναι και η Κλαυδία. Θα πιείτε τις ποτάρες σας, θα αράξετε, θα περάσουμε καλά. Έχετε, δεν έχετε Βαλεντίνο. Είναι μια παρτάρα που τη γουστάρουμε πολύ, που την περιμένουμε πολύ και θα γίνει, ξαναλέω, του Αγίου Βαλεντίνου στο Ποσειδόνιο. Πώς εσείς θα καβατζώσετε τις διπλές προσκλήσεις, οι οποίες είναι μυστικές. Κάθε φορά που θα παίζει Θοδωρή Φέρη το My Radio 104,6, τραγούδι του Θοδωρή Φέρη, θα στέλνετε τη λέξη πάρτι και το ονοματεπώνυμό σας. Εντάξει. Και θα τσιμπάτε τις διπλές. Μην νομίζετε, δεν είναι πάρα πολλά τα άτομα. Δεν θα το κάνουμε για πάρα πολλούς. Να το κάνουμε όσοι να είμαστε να γίνει μπούγιο, να γουστάρουμε, να περάσουμε καλά. Μην γίνει και πατήσουμε πατώση, κυκλοφορούν και οι Κορέοι. Σωστό είναι και αυτό τώρα, ναι, μην έχουμε τίποτα. Ναι, ναι. Μην φύγουμε από την πέρα, άρρωστη να πούμε. Όχι, λοιπόν, όχι, με Βαλεντίνο είπαμε να φύγουμε. Αν. Αλλιώς αφήγουμε και μόνοι μας πάλι, δεν μας ενοχλεί και αυτό. Τι εννοείς με Βαλεντίνο? Α, με Βαλεντίνο, Βαλεντίνο. Μήπως ναι, κανένα κονέ. Λοιπόν, σας σήμερα το 1824 υπογράφεται στο Λονδίνο συμφωνητικό ανάμεσα σε Άγγλους κεφαλαίουχους και τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβερνήσεως, Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη, που θέλω να καταλήξω. Μας δώσαν το πρώτο μας δάνειο. 800.000 λίρες. Αν θυμάστε, οι λίρες ήταν 74 γρόσια. Να τολμήσω ερώτηση. Παρακαλώ. Έχει αποπληρωθεί αυτό? Τι να σου πω. Φοβάμαι πως όχι, Τζο, αν μη γελάς. Παιδιά, ο ένας έχει δανείσει τον άλλο, τώρα έχουν γίνει. Εν τω μεταξύ θέλω λίγο και βοήθεια. Δεν πρέπει, πρέπει να διαβάσω και να σας τα πω. Αλλά καλά σου λέει, τώρα διάβασα από την... άστο, να τα διαβάσω και να σας τα πω. Σιγά. Ρε παιδί μου, ήταν μια, σου λέει, μια μαύρη μέρα χτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα. Ναι. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ καταδικαστήκαμε. Ρόμπα γίναμε. Για ουσία κράτους δικαίου στη χώρα μας. Ναι, ναι. Με χμή του δόρατος τις υποκλοπές. Ναι. Άντε πάλι. Ναι, 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 ναι. Και ενορχιστρωτή σου λέει τον. Δεν όχι, ξέρω είναι αν... χοντρό τώρα αυτό. Ναι, χοντρό. Όντως, ναι. Δεν το έχω διαβάσει καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Δεν και ξέρω εγώ αν... λίγο το πρωί σήμερα τον απόϊχο είδα και τον κύριο Ανδρουλάκη που έκανε τις δηλώσεις του και λίγο ούτε πολύ. Είπε ότι βλέπετε κύριε ότι δεν ήταν κάποιο ασήμαντο θέμα, κάποιο θέμα ανύπαρκτο. Παρακολουθούνταν τόσοι άνθρωποι, εγώ, ο αρχηγοί, είπε των ενόπλων δυνάμεων κλπ. Φέρεται ενορχιστρωτή να είναι ο νησιό του πρωθυπουργού κύριο Δημητριάδη. Δεν ξέρω αν αυτό αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω επειδή έχω παρατηρήσει. Επειδή έχω λίγο με τη δικιά μου την πετριά και κατά καιρούς παρακολουθώ συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μη φανταστείτε, εισηγήσεις, όχι δεν θα κάτσω εδώ όλη τη συζήτηση, κατά μόνας. Μας κατηγορούν πολλές φορές γι' αυτό, δηλαδή αυτοί δεν ξέρω αν το θεωρούν ή αν είναι η βασική τους κατηγορία. Δηλαδή δεν ξέρω ρε παιδί μου αν πιστεύουν όντως ότι η Ιωάννη είναι κοντή ή αν τη λένε κοντή επειδή ξέρουν ότι την πειράζει. Καταλαβαίνετε τι λέω. Η μόνιμη κατηγορία προς την Ελλάδα είναι ότι στερούμαστε των βασικών αρχών δικαίου τόσο στον τύπο, ότι δηλαδή φημώνεται ο τύπος και ότι κατευθύνεται προς ελευθερία συγκεκρι... του λόγου στα μίντια δηλαδή. Ακριβώς. Ότι οτιδήποτε δεν μας αρέσει το κόβει κάποια όρατη αρχή.
Και αυτό που αφορά τις υποκλοπές, ότι γενικότερα δεν υπάρχει ελευθερία. Να απαντήσω λίγο στην ερώτηση. Ναι, ναι. Τι λόγο έχουν να λένε κοντή την Ιωάννη επειδή ξέρουν ότι την πειράζει? Εταίροι μας δεν είναι. Σωστά, θέλω σωστά. Να πω τι λόγο θέλω έχουν. Να μας τσαντήσουν. Ναι, γιατί να είναι εναντίον μας, αν πράγματι δεν συμβαίνει κάτι, θέλουν να μας κάνουν. Έχουν κάποια διεκδίκηση από εμάς. Ναι, εγώ το πήγα λίγο κομματικά. Γιατί ναι, καταλαβαίνω. Αυτό το είπε μια. Υπάρχουν ευρωομάδες. Στον Βρασίνο, ναι, που το είπε στην δεξιά, ας πούμε. Υπάρχουν. Απάντησε ναι. Αχ. Έλα, που είναι και όμορφη πολύ. Κυρία Σιμακοπούλου. Ναι, ναι, κυρία. Συνήθως απαντάει. Σε αυτά είναι. Την ναι. Έβαλε θέση, αλλά δεν την αφήσαν κιόλα, μην νομίζει. Εν πάση περιπτώσει, πείτε μάπες αν ξέρετε περισσότερα, γιατί μάπες είμαστε εδώ. Μάπες είναι τα μικρόφωνα, όλη μια παρέα είμαστε. Εμείς δεν είμαστε κίνσορες. Δεν περιμένετε από εμάς την αποψούλα μας. Μαζευόμαστε από τις 7 το πρωί. Λέει ο καθένας το μακρύ του, το κοντό του, την άποψή του, το παραπονό του, την κρίνια του, την αγανάκτησή του, τον έρωτά του, την καψούρα του, την ευχούλα του. Mm-hmm. Βριζόμαστε και στο τέλος καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Οπότε ζήτησε τα, ό,τι πραγματικά θες να ακούσεις. Σήμερα, ειδικά που έχω και γενέθλια, παραγγελιές, βαράτε βιολιτζίδες. Πολύ σημαντικό. Και προτεραιότητα ακόμη και σήμερα έχουν οι άνθρωποι που είναι ήδη στο δρόμο να μας πούν αν υπάρχει κάτι. Ιωάννα, έχουν στείλει τίποτα? Δεν έχουν... Συγγνώμη, έχω μήνυμα αγάπης πάρα πολύ σημαντικό. Καλημέρα, θέλω να πω στον Κυριάκο ότι ανυπομονώ να τον παντρευτώ Στέλλα. Έλα, ρε Στέλλα! Αυτό θέλω, Βασιλική. Στέλλα, σε αγαπάω, Τάκης. Κυριάκος, βέβαια. Εντάξει, τώρα. Στέλλα την κρατάμε. Λοιπόν, παιδιά, σαν σήμερα το 1895 ο Αμερικανός γυμναστής William Morgan παρουσιάζει ένα νέο παιχνίδι, το volleyball. Άκουρε, φίλε. Να δεις τι κρίμα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1909, το ξέρετε ότι το υπάρχω του Καζαντζίδη, τώρα που το είπαμε, το κυκλοφόρησε στα ύστερα της καριέρας του, προς το τέλος δηλαδή. Α, ναι. Ενώ είχε στο μυαλό ότι το ότι γερακίνα και το υπάρχουν παλιά. Κι εγώ νόμιζα με αυτά θα έλεγα ξεκίνησε, ας πούμε. Σου λέει μετά που γύρισε από την Αμερική. Και αυτά τα μάθαμε τώρα, λόγω Μάστορα. Παιδιά, γελάω πάρα πολύ. Έχουν βάλει μια φωτογραφία του Καζαντζίδη δίπλα με του Μάστορα και λένε. Τα λεκουάλε. Καλά, καταπληκτική ομοιότητα. Περίμενε, ρε παιδί μου, να δει τι θα γίνει με το μακιγιάζ. Κοίτα, Δημήτρη, το έχουν κάνει πολύ τρολ. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, τι από τα τεμού τέτοιο, τι αυτό, τι του χωρίσανε στη γέννα. Ακούστε, εγώ ξέρετε ότι είμαι ο πρώτος τρολάς σε αυτά. Δηλαδή, γουστάρω πολύ να το τραβάω στα άκρα. Χθες, ας πούμε, ήταν αυτό το θέμα με την Τόνια Σωτηροπούλου που είπε ότι έστειλε μήνυμα στο Σάκη Ρουβά. Να βάλει κότες. Κάτι κότες από την Πυρκαγιά. Ναι. Να μου φιλοξενήσει την κότα Ουρβάς. Πέθανα. Δεν μπορούσα και επειδή είναι Ελένη, καταλαβαίνετε. Τώρα είναι λίγο αποστηρωμένο το περιβάλλον. Ήθελα να πω γιατί τις κότες τις πήραν, τις Πυρκαγιές τις σώσανε. Τις κακόμοιρες. Και λέω μισοψημένες κότες. Αλλά δεν ήθελα να το πω στην τηλεόραση γιατί λέω θα τα ακούσει άλλοι και θα έχουν μάλλον. Το ψιλοείπα. Ναι. Ζωντανές, ρε Βασιλική. Απλά λίγο το ξεποπουλιασμένες από τα ξεφωτιά. Φτερούγα ήθελε με λίγο λεμονάκι. Γινότανε. Να σου συνεχίσω. Ζήσανε οι κότες. Σπύρο Σάκης μια χαρά και μια γαλοπούλα. Τις πήρε τελικά. Μπράβο. Και δηλαδή, συγγνώμη, μετά έπαιρνε Σωτηροπούλου το πρωί το ρουβά ή τη ζυγούλη και έλεγε: Έλα, αγαπές, πώς είναι οι κότες, πώς ξυπνήσανε. Την Κατρίνα νομίζω έβαζε. Όχι, το έκανε ένα follow-up και μάλιστα την Κάτια. Η Κάτια. Μπράβο. 1909 κυκλοφορεί ο Ρίζος Πάστης, το πρώτο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας με διευθυντή τον Γεώργιο Φιλάρετο. Η νέα εφημερίδα που είναι όργανο του Ριζοσπαστικού Συνδέσμου προπαγανδίζει την ανάγκη για σοβαρή λαϊκή δράση κατά της μοναρχίας και την εξυγίανση του δημόσιου βίου της χώρας. Από το 1909 κρατάει αυτή η εφημερίδα. Έτσι. Ιστορική εφημερίδα. Συμφωνείς, όσο τη θυμάμαι, έσκαγε μύτη στο κουρίο του πατέρα μου. Ανελιπώς. Αριστερός ο πατέρας. Βεβαίως. Αριστερό του κουρίου. Αριστερότατο. Υπήρχε και άλλο κουρείο δεξιών που πηγαίνουν κουρεύονταν οι δεξιοί. Δεν μας νοιάζει μας τι κάνουν. Δηλαδή. Δεν μας νοιάζει μας τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς τους τα λέγαμε. Το ακούω. Είναι ο πατέρας μου είναι αυτός ο κλασικός. Δεν με νοιάζει εμένα ότι από εδώ. Τα λέγαμε εμείς πρώτοι. Κλασικ. Μάλιστα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1857 ο Διονύσιος Σολωμός Ιωάννα. Mm-hmm. Από πού είναι ο Σολωμός? Mm-hmm. Ιόνιο. Και. Όχι, Ζάκυνθο. Μπράβο. Ζάκυνθο. Λοιπόν, 2011, Μιλτιάδης Εύερτ, Έλληνας, πέθανε ο Μιλτιάδης Εύερτ, Έλληνας πολιτικός του κεντροδεξιού χώρου, διετέλεσε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, δήμαρχος Αθηναίων και πρόεδρος του κόμματος. Εμβληματική φυσιογνωμία ο Μιλτιάδης Εύερτ, παιδιά. Ευρηματικός και καινοτόμος. Τουλάχιστον στο επίπεδο της εκστρατείας, του τρόπου που αντιμετωπίζει την πολιτική. Ήταν εκείνος που πήρε την τελευταία προεκλογική συγκέντρωση, το μπαλκόνι, το λεγόμενο. Ναι. Και αντί να το κάνει στο Σύνταγμα που το έκαναν όλοι, το έκανε στην Καρδίτσα. Αχα. Και φώναζε Καρδίτσα! Με ένα γαρίφαλο στο χέρι. Τύπου Γκόρτσος. Ναι. Ήταν ο πρώτος ως δήμαρχος Αθηναίων, ο διευθυντής του Αθήνα 984, που ήταν από τους πρώτους μαζί με το κανάλι 1 και το ράδιο.
Το κανάλι 1 στον Πειραιά με τον Ανδριανόπουλο δήμαρχο. Αθήνα 984 με τον Μιλτιάδη Εύερτ. Και πάνω στην Θεσσαλονίκη ο Κούβελας με το Ράδιο 1. Αυτά ήταν τα τρία πρώτα, τα τρία πρώτα δημοτικά ραδιόφωνα που σηματοδότησαν την έλευση της δημοτικής ραδιοφωνίας, που ήταν ένα βήμα της ελεύθερης δημοτικής ραδιοφωνίας, ένα βήμα πριν την ιδιωτική, σίγουρα μακριά από τη δημόσια και ό,τι αυτό εκπροσωπούσε έως τότε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Να σας πω και για τους επαγγελματίες πριν περάσουμε στα μηνύματά σας ή σε διάλειμμα, ό,τι έχει ετοιμάσει η Βασιλική, δεν ξέρω. Θέλω να πω για τη ΔΕΗ που έχει κανονίσει για εσάς το αυτονόητο, αν με ρωτάτε, αλλά το έκανε πρώτη η ΔΕΗ και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, το να πληρώνετε ό,τι καίτε. Ειδικά για τους επαγγελματίες που τσούζει. Τσούζει πραγματικά, γιατί αν δεν πονέσετε την επιχείρηση σας, ποιος θα την πονέσει. Φρόντισε η ΔΕΗ με τα προγράμματα ΔΕΗ My Business for All και ΔΕΗ My Business for All Plus να χρεώνει σε βάση κατανάλωσης ενέργειας και όχι βάση τύπου μετρητή. Έχεις γραμμή εξυπηρέτησης ειδικά για επιχειρηματίες, γιατί σας νοιάζονται. Μικρομεσαίους, μικρούς, δεν έχει μικρές, μεσαίες και μεγάλες, παιδιά. Άμα είναι από την ψυχή σου, άμα είναι από τον ιδρώτα σου, αν είναι τα λεφτά σου που ανά πάσα στιγμή έχεις καρδιοχτύπη, μην τα χάσεις, τότε δεν υπάρχουν μικρές, μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Σου δίνει όμως, έχει κάνει οικολογίες και με άλλες εταιρείες. Σου δίνει 7.500 μίλια από την Aegean. Σου δίνει εκπτώσεις σε γνωστά brands και διάφορες προσφορές. Τσεκάρετε το. Τι θα κάνετε? Θα μπείτε στο day.gr, day.gr ή τηλεφωνήσετε στο 800-500-7000. 800-500-7000. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Φωτεινής που λέει: Αγόρα ρε, πλάσμα καλόκαρδο, σεβαστικό και ευλογημένο, χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα. Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα, γιατί τώρα ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Πλέον είναι γνωστό με τη σπάση και είναι και το σύνθημα των Λαπών, ναι, ότι ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη, κύριοι. Να πούμε, διότι αυτό, όπως και δεν ξέρω για εσάς, μας τύχει όλη μέρα, μας έχει στυχιώσει. Έχω τρελαθεί. Αφού χθες δεν ήθελα να το λέω, μην τυχόν και το κάψω είναι πολύ στο μυαλό. Ναι, δηλαδή. Παιδιά, είναι γαμάτο. Το φέρνω γύρω-γύρω, είναι. Κολλάει παντού. Ναι. Είναι, δεν είναι ταιριαστό, κολλάει όμως. Δεν είναι ούτε να την πει στον άλλον, ούτε θετικά φορτισμένο, ούτε τίποτα. Είναι, ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Και φαίνεται ότι εσύ ξέρει τι λες. Στην ουσία μπορεί να μην ξέρει. Και οι άλλοι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Είναι φανταστικό. Είναι υπέροχο αυτό. Λοιπόν, πραγματικά δεν το περίμενα χθες. Λοιπόν, έχουμε και μια εκκρεμότητα. Δεν ξέρω, να την βάλουμε τώρα. Τι εκκρεμότητα έχουμε? Έχω και το τραγούδι. Όχι, εντάξει, ας σπάσουμε λίγο. Ένα-ένα. Φτάνει. Το φόρτωσες, ναι. Εντάξει, το φόρτωσα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις ευχές σας και σας λέω ότι δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού στα γενέθλιά μου, και ας είναι και από τις 7 η ώρα το πρωί, από την παρέα των Μαπών, από την παρέα τη δική σας, από όλους εσάς, από τα σπιτικά σας, από τα αυτιά σας. Το ραδιόφωνο και ειδικά το Μαπέ Σόου είναι ό,τι πιο πολύτιμο κατάφερα στη ζωή μου, και αν με ρωτάτε, η ευχή μου που έγινε πραγματικότητα και δεν έχω ανάγκη να την ξανακάνω, είναι το Μαπέ Σόου. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ιωάννα και εσένα Ιωάννα και εσένα Βασιλική και εσένα Βασίλη και όλα τα παιδιά και την Αμάντα μας και την Γογό και όλους. Και τον σταθμό που εκάστοτε σταθμό που μας φιλοξενεί, ειδικά τώρα το MyRadio 104,6. Α, θέμα ημέρας δεν είπα. Λοιπόν, ακούστε, αφού είναι και τα γενέθλιά μου, δεν επιτρέπεται να λες την ευχή που κάνεις. Σωστά μέχρι εδώ? Σωστά. Ξέρει πάπια που είναι λέει. Ναι. Θέλετε να πούμε λοιπόν προηγούμενες ευχές γενεθλίων που κάναμε και πιάσανε ή δεν πιάσανε? Όχι αυτές που κάνατε τώρα στα φετινά σας γενέθλια ή που θα κάνετε. Προηγούμενες. Ωραία. Και θα αναφέρουμε αν έπιασε. Τώρα που μπορείτε. Ναι, τώρα που μπορείτε. Παλιά είχα κάνει ευχή αυτό και πείτε μας αν έπιασε. Ωραία. Αν δεν έπιασε, αλλά συνεχίζουμε να την κάνουμε, ας μην την πούμε. Ναι. Σωστό. σωστό. Ρε Βασίλη Έλλη. Λοιπόν, φύγαμε για το τραγούδι της ημέρας. Έχεις διαλέξει? Έχουμε κάνει ένα ποτ πουρί με αγαπημένα. Παιδιά, δεν το κλείνουμε αυτό τώρα να αλλάξουμε στη λάγια, να βάλουμε λίγο τα λάρα. Πρώτα, μεγάλη άστο. Τα λάρα στο σπίτι μας δεν βάζουμε. Θέλει να τα πει όλα, μωρέ, και μας την έχεις πάσει. Αν είναι μάγκα, σας τραγουδήσει και heavy metal. Το μάπικο τραγούδι της ημέρας. Πάμε, μάπες, μπορείτε να δυναμώσετε από τόσο πρωί. Δεν πειράζει, ας ξυπνήσει η γειτονιά. Είναι τα Ουγγάγενα. 3 2 1. Φύγαμε.
Λοιπόν, και τώρα νομίζω ήρθε η ώρα να γυρίσουμε σιγά σιγά, να στρέψουμε το Mappe Show προς τους ακροατές, γιατί Mappe Show είναι οι μάπες μας και τα μικρόφωνα. Έχουμε την παραγγελιά της Στέλλας. Βασικά εμείς το αφιερώνουμε στη Στέλλα και στον Κυριάκο. Στον Κυριάκο. Εντάξει, τον Κυριάκο τον κάνουμε τάκι τώρα. Εντάξει τώρα. Πάμε λίγο σιγά σιγά να ξεκινήσει καλά η μέρα. Πάμε παιδιά, γιατί και γενέθλια να μην έχετε. Είναι Παρασκευή. Μακριά από σένα. Άλλη μία. Στέλλα, σ' αγαπάω. Τάκης. Στέλλα, σε πονάω. Τάκης. Στέλλα, μακριά από σένα. Δεν μπορώ να ζω. Έλα. Δεν μπορώ να ζω. Σφάχτο. Για ακούστε και αυτό τώρα. Αυτό είναι Κώστας Μίγαλης και Αντώνης Τουρκογιώργης. Το τραγούδι λέγεται «Είμαι τρελός για σένα» ή «Λοστρέ». Αφιερώνω σε όλους που ξύπνησαν ερωτευμένοι. Θα απογοητευτείτε, αλλά τουλάχιστον χαρείτε τη σημερινή μέρα. Πας και βρω κάτι να δω. Κι είναι όλα μαύρα χάλια. Μα πιο χάλια είμαι εγώ. Που δεν έχω εσένα να μ' ανάβεις πυρκαγιά. Και όλη νύχτα να τη σβήνω στου κορμιού σου τα νερά. Είμαι τρελός για σένα. Μα κάνω τι μπορώ. Μη με ρίξει κάτω και στην πιάτσα εκτεθώ. Είμαι τρελός για σένα. Κουρέπεται η μπύρα το μπουμ. Είμαι τρελός για σένα. Είμαι τρελός για σένα. Είμαι τρελός. Ακούσαμε τον Κώστα Μπίγαλη. Πάμε να ακούσουμε και τον Αντώνη τώρα. Για σένα. Για σένα. Μπαίνει. Νιώθω μια αδυναμία. Με την πάρτι μου απορώ. Στα καλά του καθουμένου ανεβάζω πυρετό. Βιταμίνες παίρνω κάθε μέρα νελιπώς. Όμως με έχει καταβάλει της καψούρας ο ιός. Με τρελός για σένα. Μα κάνω τι μπορώ. Στην πιάτσα εκτεθώ. Είμαι λοστρέ για σένα. Είμαι λοστρέ για σένα. Είμαι λοστρέ για σένα. Είμαι τρελός για σένα. Κοίτα μου και ψηλές μου, τα πάντα υψεύτηκες. Ξύπνησα 44 με ο Freddie Mercury. Λοιπόν, το μαζεύουμε. Πάμε να κάνουμε τα break μας και να ηρεμήσετε κι εσείς, να φτιάξετε το γάλα σας, το χέμο σας, την οφομαλτίνη σας, τον καφέ σας, το τσάι σας, το κουάκερ. Το φλαμούρι, το κουάκερ, ό,τι θέλετε. Και επιστρέφουμε εδώ στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Επειδή εμείς εδώ στο Mappe Show λατρεύουμε να βριζόμαστε και ένας από τους καθημερινούς στόχους αυτής εδώ της εκπομπής, βέβαια τα θέλει και ο κόλλος του, γιατί είναι πρίχτης μεγάλος, αλλά είναι ο δικός μας πρίχτης, είναι ο Ανδρέας ο Τηλιγάδας, ο αδερφός μας, ο οποίος ξέρετε τι σκεφτόμουν, ότι επειδή έχει φούρνο αυτός. Είχε. Οι υπάλληλοι του που τον βλέπουν είναι στα μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί, τουλάχιστον στο Mappe Show, δεν ξέρω αν συνεχίζει μετά και στην Τωρέτα και στους υπόλοιπους, θα λένε τι ξύστη είναι αυτό το αφεντικό μας να πούμε, όλη μέρα κάτω από τους λαλάκες στους Mappe. Θα λένε πού στέλνει.
στέλνει μηνύματα από 7 η ώρα το πρωί. Τι να σου πω, πάντως αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι μια παραγγελιά, ήταν το ημισφαίρια από την Άντζη Σαμίου, γιατί όλοι έχουμε, ρε παιδί μου, τις αδυναμίες μας και ο Ανδρέας έχει τη δική του αδυναμία, τη γυναίκα του, τη γυναικάρα του, και της αφιερώνει αυτό το τραγούδι μέσα από την καρδιά του. Μου λέει, μπορεί να με βρίζεις, αλλά θέλω να μου βάλεις ένα τραγουδάκι να το αφιερώσω στη γυναικάρα μου. Δεν το κάνω για να το αναφέρεις, απλά βάλ' το αν βρεις χρόνο. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ για όλα. Το αναφέρω, εγώ σε ευχαριστώ για όλα, Ανδρέα μου. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στα βρυσίδια. Πάρα πολύ ωραία. Να τη χαίρεσαι τη γυναίκα σου και να σε χαίρεται και εκείνη. Και το Γιώργη τον Παλιούς, θέλω να πω καλημέρα στον Γιώργη τον Παλιούς, που είχε επίσης γενέθλια 9 Φεβρουαρίου. Έχετε μαζευτεί αρκετοί σήμερα. Χρόνια πολλά. Καλώς, έχουμε περάσει πολλά. Και αν έχω καταφέρει κάτι σε αυτή τη δουλειά, είναι να έχω καλές σχέσεις, αυτό σκεφτόμουν χθες. Με τους οπερατέρ, παιδί μου, γιατί ξέρεις τι, είναι σημαντικό, γιατί αυτοί τα βλέπουν όλα. Δεν ψαρώνουν, μας ξέρουν καλά και από την καλή και από την ανάποδη. Οπότε για να σε τιμούν με τη φιλία τους, σημαίνει ότι καλά είσαι. Είναι ένας καλός δείκτης αυτός. Γιατί έχουν δει και έχουν δει. Και ξέρετε αυτοί, επειδή κακομοίριδες κάθονται πίσω από μια κάμερα όρθιοι. Από ένα σημείο και μετά τους συνηθίζει το μάτι σου και γίνονται πράγματα μπροστά τους που δεν τους παίρνουν χαμπάρι. Όχι ότι τους αγνοούν, αλλά τους θεωρούν μέρος του περιβάλλοντος του πλατό. Ναι. Και αυτοί τα βλέπουν όλα και τα ξέρουν όλα. Οπότε τους παρουσιαστές, ειδικά, αν θέλετε, επειδή μια περίοδο έγινε και αυτή η συζήτηση, τα καλά παιδιά και τα κακά παιδιά, θέλετε να μάθετε, το είπε κιόλας, ποιος είναι τα κακά παιδιά και τα καλά παιδιά στο χώρο, ρωτήστε τους οπερατέρ. Αυτό θα ήταν. Θα μου πεις, θα χάνουν τη δουλειά τους. Δεν σου πούνε, ναι, αλλά αν ξέρει κάποιος, ξέρουν αυτοί. Αυτό θα ήταν το πιο ενδιαφέρον τηλεοπτικό θέμα. Ακριβώς. Να μιλήσουν οι πίσω για τους μπρος. Άντερε Τζόρτζ, καλημέρα, αγόρι μου, χρόνια πολλά. Να πούμε καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματά τους από το πρωί στο Viber. Πάρα πολλές ευχές. Εδώ η Τζίνα έχει στείλει το μήνυμά της. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από την Κατερίνα, Δημήτρη, ό,τι επιθυμείς. Η Ελισάβετ που εύχεται στον πιο όμορφο εργένη της πόλης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Αυτά μένουν. Καλημέρα και στη Βίκη που έχει και εκείνη σήμερα γενέθλια μαζί σου. Να σας χαιρόμαστε. Ο Κώστας έχει στείλει τις ευχές του. Η Λένα να τον χαίρεστε, το Λίντερ πολύχρονος και λαμπερός. Η Ηλιάνα που αφιερώνει σήμερα στο γενεθλιάζοντα το Μέγαρο της Ρίτας Αγγελαρίου. Α, τον Πέδαρο είναι. Εγώ, δεν πάω, δεν πάω. Κόλλησα εγώ, Τζοάν. Να πούμε καλημέρα και στο Λεωνίδα μας που λέει καλημέρα. Έχει και πάρα πολύ κίνηση, παιδιά, στην Αττική οδό από τα Διόδια Μεταμόρφωσης προς το αεροδρόμιο. Να τα λέμε αυτά. Η Νεφέλη στέλνει τις καλύτερες ευχές, χρόνια πολλά στο Δημήτρη μας. Να έχεις πάντα ανθρώπους γύρω σου που σ' αγαπάνε και τους αγαπάς. Να είσαι υγιής και πάντα με χαμόγελο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό γιατί κολλάει και το δικό μου. Ναι, Αλέξανδρος, χρόνια πολλά. Ο Τριφωνόπουλος εδώ μου στέλνει, μας κάνεις παρέα. Πολύ μου κάνει. Παιδιά, αυτό η καλύτερη ευχή είναι αυτή που συμπληρώνεται με το ότι το Mappe Show είναι η συντροφιά σας. Και επειδή το συζητούσα με τα παιδιά χθες σε ένα group που έχουμε, είναι φοβερό το πόσο μας πλησιάζετε και καταλαβαίνουμε και νιώθουμε ότι μας έχετε κάνει μέρος της καθημερινότητάς σας ανεξαρτήτως ηλικίας. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι που βλέπω από μικρά παιδιά, μεγαλύτερους, νέους, αγόρια, κορίτσια, άντρες, γυναίκες, γκέι. Όλοι είμαστε μια παρέα. Πόσο χαίρομαι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και όταν μας βλέπετε στο δρόμο, παιδιά, να μας μιλάτε, εμένα θα με δείτε πάντα μουτρωμένη. Μην κολλήσετε σε αυτό. Όχι, όχι. Εγώ είμαι πάντα μουτρού, αλλά με το που θα μου μιλήσετε, σκάω χαμόγελο. Ναι. Μην με φοβάστε, δηλαδή. Πω, απελπισμένη πια. Όχι, καλά, αφού μου έστειλαν χθες κάποια μηνύματα, σε είδαμε εκεί, αλλά είπαμε να μην σε φέρουμε σε δύσκολη θέση. Λέω, ήμουνα με μούτρα, αν ήμουνα με μούτρα, εγώ ήμουνα. Ναι, εσύ ήσουνα. Ωραία, μιλήστε μου, λέω, την επόμενη φορά. Πού σε επιτυχαίνουν, στο τένις κλουμπ? Όχι, στο γυμναστήριο στον Κορυδαλό. Α, σε λαϊκά μέρη. Μπράβο, φίλοι, μπράβο. Έτσι σε θέλω, να είσαι κορίτσι του λαού. Καλημέρα στην Κάτια και εκείνη έχει στείλει χρόνια πολλά. Στην Τζόρτζια που λέει, Δημήτρη μου, και εγώ 45 γίνομαι σε λίγες μέρες. Τι φοβερός ο λόγος που έβγαλες πρωί-πρωί. Η Νάντια λέει να το ευχαριστηθεί. Από το μυαλό μου το έβγαλα. Ναι, το καταλάβω. Να ξέρετε. Με υγεία, γλέντια και ό,τι άλλο επιθυμεί ψυχού. Σου, η Αθηνά, χρόνια πολλά. Η Έφη, η Βασιλική, να είσαι πάντα, είσαι πάντα η πιο όμορφη πρωινή μας παρέα. Η Γιάννα έχει στείλει ευχές. Και η Φιλιό λέει καλημέρα, Δημήτρη μας, χρόνια πολλά με υγεία. Μόνο χαρές εύχομαι. Θα ήθελα να ακούσω, λέει, το τι όνειρα έκανα μαζί σου του Γονίδη, νομίζω, λέει, του Αγίου Βαλεντίνου. Εγώ τα όνειρα αυτά. Ετοιμαζόμουν κι εγώ, αλλά έχω τσακωθεί με τον άντρα μου. Λέει, και μόνο Βαλεντίνο δεν γιορτάζω. Καλά, ναι. Καλέ, μέχρι την άλλη Τετάρτη θα τα έχετε βρει. Ναι, μωρέ. Ρίχτε μια φάπα και βρείτε τα. Όταν θα παίξει, φέρει, θα στείλει πάρτι και το ονοματεπώνυμο και θα τον πάρει τον άντρα σου και θα έρθετε και θα τα βρείτε στο Αγίου Βαλεντίνου και θα περάσουμε όλοι τούμπανο. Η Άννα μας λέει καλημέρα, χρόνια πολλά στο Λίντερ της
της καρδιάς μας με υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα εύχομαι. Τα ομορφότερα έρχονται. Και η Μικαέλα, καλημέρα, χρόνια πολλά, Δημήτρη της καρδιάς μας. Η Ελισάβετ έχει στείλει πάρα πολύ ωραίο μήνυμα από την Κρήτη και θα καταλάβετε τι εννοώ. Γιατί γράφει: όσα άστρα έχει ο ουρανός και τα βουνά όσα χιόνια, τόσα πολλά σου εύχομαι και ευτυχισμένα χρόνια. Ευχαριστώ. Και μαντινάδες. Κάποιος γιορτάζει που να ξέρω, που να θυμάμαι τι να πω. Κάποιος γιορτάζει μα το βρήκα, είμαι εγώ. Οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου, οι μάπες, δεν μου πήραν τίποτα για τα γενέθλιά μου. Τροπή τους. Εσένα λέω. Α, εμάς λέει, ναι, λέει τώρα. Καλέ. Αχ, εγώ. Αχ. Καλά, εσύ δεν πήρες τους άλλους. Δεν το, εσένα ειδικά δεν σε φέρω βαραίος. Α, παιδιά, δεν το δέχομαι. Του πήρα το πιο ακριβό δώρο ever και το ξέχασε. Αχ, το ξέχασα. Σωστά, σωστά, μια φορά. Είδες, όχι. Α, η κουμπάρα. Παιδιά, μου, είναι ναι, η ρετσινιά. Έτσι και σου κολλήσει η ρετσινιά. Μετά την. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Παρά το παιδιά μου πήρε η κουμπάρα ένα αρωμά που κοστίζει 280 ευρώ. Έτσι. Να πούμε το αλήθεια. Τόσο δα μικρό. Συγγνώμη δηλαδή, σε γκόμενο δεν έχω κάνει τέτοιο ακριβό δώρο. Δεν έχει γκόμενο, μωρ, κακομοίρα. Τι δώρο να κάνει. Παλιότερα είχα ρε Βασίλη. Και έτσι σέρνοντα, α φύγουμε σιγά σιγά. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Έλα ρε παιδί μου, σου λέω ρε παιδί μου. Αυτή είναι η ρητάρα. Θέλω να αφιερώσω όλη την εκπομπή στο βαφτιστήρι μου τον Γιώργο. Τον Γιώργο τον Πανταζή που ακούει τώρα. Είναι όμορφος, έχει πάρει όλο το λάδι και όλο το ταλέντο. Το λάδι! Ο συνεχιστής μου είναι ο Γιώργος ο Φανταζής, θα χειροκροτήσω. Ναι! Είναι και ο Σταύρος όμως ο αδερφός του μαζί που είναι όμορφος. Είναι ήρεμη δύναμη, είναι ο σοφός της οικογένειας. Εκείνος είναι δίπλα και στηρίζει τον αδερφό του τον Γιώργο και η κουμπάρα μου η Μαριλένα που μας ακούει. Μπράβο! Για πάμε λίγο με τη ρητάρα, ρε παιδί μου! Και κλείσα πρώτη θέση στο Μέγαρο για μια βραδιά. Είναι και πολύ καλός μπαλαδόρος ο Γιώργος, να ξέρετε. Το βαφτιστήρι μου. Πού το πήρε αυτό δεν ξέρω. Αυτό είναι άλλο λάδι. Αυτό δεν είναι από άλλο νούμε. Αυτό είναι τον πατέρα του. Χτύπησε τα κουδούνια. Εγώ δεν πάω, δεν πάω. Με Μέγαρο θα μείνω. Με το Πέδαρο. Εγώ δεν πάω. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να σκουμποθούμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Να σας πω καταρχάς για τη Vodafone ότι μπορείτε να βλέπετε περιεχόμενο Vodafone TV στο κινητό σας. Το ξέρω ότι σας ακούγεται τώρα συνηθισμένο. Ξέρετε γιατί? Γιατί το λέω κάθε μέρα. Μόνο γι' αυτό. Γιατί κανένας άλλος δεν το έχει καταφέρει. Πουθενά αλλού δεν μπορείτε να δείτε περιεχόμενο από το Vodafone TV το Batman, το House of the Dragon, το Joker, το Euphoria, το The Last of Us. Είπα Batman. Ο Batman δεν έχει, Joker έχει. Τζόκερ. Δεν, ο... δεν είναι το τέτοιο. Αδερφά σωματεία. Ο Τζόκερ είναι ο hot τώρα. Μπράβο, τι θα ήταν ο Τζόκερ χωρίς τον Batman και ο Batman χωρίς τον Τζόκερ. Πλάκα θα το έχει και τον Batman. Απλά μπορεί να, μου το έχουν δώσει την αναφορά. Γιατί είναι από. Φέτα χωρίς ψωμί. Έχει από Warner Brothers περιεχόμενο. Ξέρει η πάπια που είναι η Λίνα. Και HBO. Και HBO. Καλά, κορυφαίρετε. Ξέρει κάποια που είναι. 2,5 ευρώ μόνο είναι η έξτρα χρέος, τίποτα δηλαδή, και έχεις περιεχόμενο πλατφόρμας από όλες τις πλατφόρμες του Vodafone TV στο κινητό σου να μπορείς να βλέπεις, να γουστάρεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις το MyCG application, το application στο κινητό σου, ή να ρωτήσεις οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone. Θα το πω και σε κανέναν άσχετο άνθρωπο. Πες το, δεν μπορώ. Πραγματικά. Κολλάει παντού. Δεν εκτίθεσαι, όχι, φαίνεσαι πολύ ωραία. Ναι. Πες το δηλαδή στους κύκλους εκεί, τους υψηλούς, τα αυτά, ρίχτω. Δηλαδή, άμα σε ρωτήσουν. Μα θα το πιάσουν εκεί. Ναι, σιγά, ναι. Γιατί και εκεί που το πιάνουν, τι το κάνουν. Τέλος πάντων, παιδιά, να σας πω τώρα τι γίνεται. Γιατί εγώ θέλω να κάνω ένα παράπονο τώρα. Μπορεί να τα γίνει δουλειά μου, αλλά η γκρίνια δεν φεύγει. Όχι, καλά. Πρώτα φεύγει ο άνθρωπος και μετά το κουσούρι, λένε. Λοιπόν, λένε ότι η καταστροφή της κυκλοφορίας. Μαλάκα σήμερα. Ρίγα μου, πες το που εγώ έτσι γκρινιάρης πάντα. Για πες το σήμερα που είναι Παρασκευή. Λένε ότι είναι, ρε παιδί μου, τώρα τα ταξί και τα μηχανάκια. Ρε παιδί μου, τώρα αν μιλήσεις με έναν οδηγό, αυτό θα σου πει. Και τώρα το καινούριο είναι οι κινητάκιδες, να πούμε.
Σωστό. Είναι στο κινητό και γίνονται. Ναι, σωστό. Τα ατυχήματα είναι επειδή είμαστε με τη μούρη στο κινητό, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάντως, διάβαζα μία έρευνα η οποία δεν ξέρω κατά πόσο αφορά την Ελλάδα, αλλά για το εξωτερικό. Κοιτούσαν τις πωλήσεις των αυτοκινήτων τα προηγούμενα χρόνια και υπολόγιζαν ότι έρχεται τράφικ ανελέητο από τις πωλήσεις, τις νέες πωλήσεις των αυτοκινήτων. Εγώ το κρατώ ευτυχώς στα ταξίδια. Όταν βγαίνω ταξίδια, δεν το βγάζω το κινητό πρώτον. Και δεύτερον, όταν είναι ρε παιδί μου, είμαι μέσα στην πόλη με τα στενά και αυτά, με τίποτα. Όχι, δεν. Δυστυχώς. Κάνω τη βλακεία σε καμιά τική οδό που είναι ευθεία και λίγο δεν κοιτάζω. Όχι, που είναι επίσης λάθος, γιατί είναι μεγάλες οι ταχύτητες και εκεί μπορεί να σκοτωθείς. Ενώ αλλού μπορεί να κατρακάσεις. Μα δεν είναι μόνο το εσύ μπορεί να συνεχίσεις κανονικά την πορεία σου. Είσαι το ίδιο διατεθειμένος για μένα το βλάκα που περνάω από δίπλα και κάνω κάτι, ας πούμε, λάθος ή επικίνδυνο. Σωστό. Παίζει και αυτό. Λέω λοιπόν ποια είναι. Περίμενε, δεν είπα ποια είναι για μένα. Όλοι λένε αυτά τα δύο. Δύο συν ένα δηλαδή αν βάζει το κινητό. Παιδιά. Πάλι θα φανώ να πούμε ότι δεν πάω τα παιδιά και τα παιδάκια και τα που τα έχετε. Πού μπορεί να φτάνουν τα παιδάκια στην κίνηση? Τα σχολικά λεωφορεία. Τα σχολικά. Η καταστροφή τη κυκλοφορία. Συμφωνεί, Βασιλική. Είναι τα σχολικά λεωφορεία. Γιατί. Μιλήστε μας, ναι, αναπτύξτε το. Δεν είναι ότι πηγαίνουν αργά και πηγαίνουν δεξιά, δεν είναι οι συχνές τάσεις, γιατί αυτές είναι στα σπίτια. Σωστά. Δεν είναι στους δρόμους. Σωστά. Όμως, συνήθως είναι πολλά. Είτε από το ίδιο σχολείο, είτε από διαφορετικά σχολεία. Δηλαδή, αν πετύχει τις ώρες που είναι. 7 το πρωί με 8 που πάνε να πάνε τα παιδιά. Όχι, εκείνες τις ώρες είναι απαγορευτικές. Και εγώ που επιστρέφω από το Γέρακα μέσω Βάρης Κοροπίου, που βγαίνουν σιγά σιγά όλα τα όχι, δεν είναι Κοστέα, τι είναι εκεί. Τι είναι? Είναι, έχει αρκετά εκεί. Τέλος πάντων, είναι αρκετά. Έχει αρκετά. Γιατί βγαίνουν, καταρχάς για ένα που λέγεται CGS. Καλό πρέπει να είναι αυτό. Το πρέπει να είναι καλό. Ακριβό πρέπει να είναι αυτό, ναι. Βγαίνουν πολλά από εκεί. Βγαίνουν από εδώ. Βγαίνουν τα άλλα, τα νέα παιδεία πρέπει να λέγεται. Ναι. Τέλος πάντων. Γείτονα. Εκπαιδευτήρια γείτονα, νέα. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Βγαίνουν. Μιλάμε τώρα για κομβόι. Κομβόι! Δεν έχει παιδάκια. Ή έχει. Δεν ξέρω, δεν κοιτάζουν στα τζάμια. Εκείνη την ώρα πρέπει να έχει. Ωραία, έχουν φάει πυρελίκι. Να τα λέμε αυτά. Έχω βρει παιδάκια. Είμαι ο Δημήτρης, είμαι 44 ετών και έχω φάει και βρίζω παιδάκια. Μπράβο. Το τρώνε αυτά, αφού αυτά είναι στο παιδί τότε. Τέλος πάντων, και μιλάμε, πίζει όλη η κατάσταση. Και τώρα πάλι στη λεωφόρο Αμφιθέα σχεδίο, όλο δεξιά μαζί με το λεωφορείο τελείωσε η λωρίδα. Έχει απόλυτο δίκιο. Πάει η λωρίδα. Εμείς πάνω στο Ζιρίνιο, ας πούμε, που έχουμε, έτσι και πας μια μισή, δύο η ώρα. Εμείς στη Ζιρίνιο υποφέρουμε. Ναι, εμείς εκεί υποφέρουμε. Μιλάμε, γίνεται χαμός. Παραλία κάλλη όλοι. Τίποτα. Πραγματικά παραλία όλοι κάλλη. Να ξέρω, τα ξέρω και από την Λιάννα τη Χρυσκοπούλου. Και εμένα ο δάσκαλος είχαμε τεράστια προβλήματα. Της λέω στο αρσάκιο, κορίτσι. Τι, δεν είχατε διαφορετικό χρώμα πασμίνας για κάθε μέρα? Ναι, μωρέ. Δύσκολα. Να ρωτήσω τώρα έτσι μια χαζή ερώτηση. Α, το CGS είναι το Κωστέα Γείτον. Ωραία. Ποια είναι κάποια πρόταση έτσι που θα κάνατε? Ξέρεις τι άλλο είναι CGS, συγγνώμη. CGS είναι το SI, το σύστημα SI και το CGS, να ξέρετε. Τι είναι αυτά? Μονάδες μέτρησης. Μονάδες μέτρησης. SI είναι το διεθνές και το CZS είναι από το CZS είναι από τα. Είναι σε που είναι το. Ποια μονάδα μέτρησης ξεκινάει από σε? Τα centimeters. Centimeters, μπράβο. G είναι τα γραμμάρια και S είναι το. Το διάστημα, πώς είναι? Space. Εδώ πάντως είναι ξεκάθαρα Κωστέας Γείτονα CGS Schools. Καταλάβαμε. Ηρεμήστε λίγο, ρε! Δεν είναι θερμοκρασία, Ανδρέα. Δεν είναι, Ανδρέα, όχι. Πάλι τη μαλακή. Ναι, όχι. Μόλις είδω ότι είσαι εσύ, δεν το κόψα. Να χαίρεσαι τη γυναικούλα σου. Η Αθηνούλα έχει στείλει χρόνια πολλά, Δημήτρη μας. Ό,τι ποθείς. Η Ξανθή λέει: φτιάχνω το καθιερωμένο πρωινό μου κακάο και σκέφτομαι να βάλω ένα καλό, πιο fancy φλιτζάνι, γιατί σήμερα έχει γενέθλιο Δημήτρη. Σ' αγαπάω και δεν πάω καλά. Ένα αυτό που σκέφτεστε ότι σήμερα λόγω εμού πρέπει να κάνετε κάτι διαφορετικό. Γιατί το ξέρω ότι την έχετε την πετρία οι μάπες. Δηλαδή το πιστεύω, αλήθεια. Δεν είστε πάρα πολύ, αλλά το έχετε, το εκτιμώ. Και το άλλο που ήταν βέβαια με μια στενάχωρη αφορμή, αλλά όταν έφυγε ο Βασίλης, σκεφτόντουσαν εμένα ότι πώς θα είναι τώρα ο Ουγγαρέζος. Πώς θα είναι τώρα ο Ουγγαρέζος. Και ο Ουγγαρέζος βέβαια, γιατί όλη η Ελλάδα απέντησε. Δεν ξέρω, με κάνει να πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι κάπως με. Είστε μέσα στην καρδιά μου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Επίσης, ναι. Ο Δημοσθένης λέει: καλημέρα, μάπες, χρόνια πολλά στον Δημήτρη μας, θα το χαιρόμαστε, ό,τι καλύτερο. Εμείς λέει: κατευθυνόμαστε απέναντι από το γείτονα στα εκπαιδευτήρια Κέσαρη. Ορίστε. Εσείς φταίτε. Κατάλαβες τι λέω. Άρα τι να κάνουμε, βρε παιδί μου, να μην πηγαίνει το παιδί σχολείο. Δεν είναι. Όχι, ρε, θέλω παιδί να πω, αν τα πήγαιναν οι γονείς με τα αυτοκίνητα. Θα ήταν χειρότερα. Ένα σχολικό χωράει μέσα και 20 παιδιά. Ναι, πιο πορεί, τι πιο να τα κάνουμε. Πιο πρωί δεν μπορούν να τα πάρουν τα παιδιά να πούμε. Αφού ό, σχολείο ρε, πάνε, που πάνε, δρομή πάνε. Ναι, ρε παιδιά, και εσείς πάτε από τις 6, ρε παιδί μου. Όξω, ρε. Να μάθετε λίγο. Τηλεεκπαίδευση. Τα πετάμε.
Μητσοτάκαρο. Θα σε βουτήξουν οι μαμάδες από το μαλλί με την τηλεκπαίδευση. Ναι, γιατί μένουν τα παιδιά σπίτι. Μωρέ, τρελάθηκες. Καλημέρα στο φωτάρι. Να μένουν στο σχολείο, ρε. Να κάνουν τηλεκπαίδευση στο σχολείο. Εσόκλειστα τα μούλικα. Αφού όλα. Όλα ζημιές κάνουν στο σπίτι, είναι πρόβλημα τα παιδιά στο σπίτι. Τα παιδιά στο σπίτι είναι πρόβλημα. Τώρα το πες και μόνος σου. Να μένουν στο σπίτι εσόκλειστα. Γιατί όλοι αυτοί οι Ουρσουλίνες, οι Καλόγριες, όλοι αυτοί που μένουν. Στρατιωτικές σχολές. Ευχαριστώ. Στρατόπεδα συγκέντρωση. Αναμορφωτήρια. Γιατί. Βέβαια. Μια χαρά πολίτες δεν έκανε. Οικογενειάρχες, νοικοκυρέους. Δρόμους φτιάξαμε. Γιατί είσαι καλά. Παιδιά, σας το έχω πει αυτό καλά. Αυτό τι μου θύμισε. Ρε παιδιά, αυτός ο αλγόριθμος του TikTok. Είναι μάπικος. Τον διέλυσες, ε. Σου είπα τι βγάζει τώρα. Όχι. Ιωάννα, παιδιά, μάπες ακούστε. Καινούριο. Α, τα εγγένεια. Εγγένεια. Ναι. Τι εγγένεια. Βγάζει συνέχεια εγγένεια της Χούντας. Ναι. Γιατί. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως Γεώργιος Παπαδόπουλος εγγενίασε σήμερα κάτι δελτία που τα έπαιζε παλιά στη σινεμά. Ναι, υποχρεωτικά. Εγγενίασε σήμερα την Blas Vula Vita και το σύνολο των Αθηναίων προσέτρεξαν να χαρούσει τις ομορφιές της παραλίας. Χειροκροτούσανε μες στο σινεμά. Και λέει, ρε παιδί μου, πόσα. Κάτι, ένα έργο που φαινόταν ακατόρθωτο, γιατί δεν ξέρω πόσα μετέφεραν μπάζα, ας πούμε, και έφεραν άμμο. Αυτό. Η πρωτεύουσα των Αθηνών, απαράμιλης ομορφιάς χριστουγεννιάτικης, δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο μόνος που δεν ξέρει πραγματικά τι να πει είναι αυτή η γαλοπούλα. Και έχει μια γαλοπούλα. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως επισκέφθηκε τη Βαρβάκιον αγορά, όπου είδε τις. Ενέκρινε και είδε. Να το. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τις γαλοπούλες. Όχι, σου βάζει χαλί. Ναι. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο αντιπρόεδρος κύριος Θηλιανός Πατακός ευρύθησαν στη Βαρβάκιον αγοράν, όπου έδωσαν την ευχή τους στις γαλοπούλες, οι οποίες δεν ήξεραν τι τας περιμένει. Κάντε γαλοπούλες, παρακαλώ. Τι τας περιμένει. Οι οικογενειάρχες Έλληνες σύσσωμοι βγήκαν στους δρόμους της σταδίου και πλημμύρισαν την Ακαδημία για να ψωνίσουν τα τελευταία. Δώρα για τα Χριστούγεννα. Για τα Χριστούγεννα. Ευτυχισμένο το 1967. Ντρέπομαι λίγο, αλλά τα βλέπω. Τώρα θα σου βγάζει και τον τροχονόμο που το αφήνει τα δώρα. Μου το βγάζει και μου βγάζει και πολλά από το βασιλιά. Αλίμονο. Και είδα και το στέμα από κάπου που έχει το Κάπα. Το Κάπα Κωνσταντίνος. Άκουγα να ξέρω την Βρετανία που ήταν Ελισάβετ. Το έμβλημα τη Ελισάβετ πριν τον Κάρολο ήταν ΕΡ και στη μέση 2. Ήταν η Ελισάβετ η δεύτερη, Ρεγκίνα. Σωστά. Σημαίνει βασίλισσα. Ναι, βέβαια. Και τώρα είναι Charles Rex πρέπει να είναι. Καλά, μην το σκαλίζετε αυτό, μπορεί να χρειαστεί καινούριο. Συγγνώμη τώρα για τον άνθρωπο. Επειδή μπορεί να περάσουμε σε κατάσταση διαδοχή, δεν εννοώ αυτό. Εγώ τη Βασιλεία χαίστηκα πραγματικά. Αλλά κάπως με έχει στεναχωρήσει και αυτό και η Κέιτ. Που εγώ πραγματικά χαίστηκα. Δηλαδή σκέψου τη Μενεγάκη, πρέπει να είναι περίληπτη. Ναι. Που είναι δηλαδή. Όχι με την έννοια αυτή, παιδιά είναι. Επειδή όντως την ενδιαφέρουν, κάτι καλεγράφανε στο Twitter. Α, τώρα δεν έπρεπε να βγάλει έκτακτο η Ελένη. Μόλις ανακοινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Καρόλου. Αλλά εντάξει τώρα με την Κέιτ είναι και χοντρό ρε παιδί μου. Γιατί... Αλλά τη βλέπεις ότι δεν βγάζει βλακίες. Όχι δηλαδή, καλέ. Είναι σοριδών έρχονται οι πληροφορίες. Τι τύπος καρκίνου, τι δεν. Τώρα χτες διάβαζα. Εσείς έχετε μάθει κάτι παραπάνω στο γιατί δεν το λέει. Όχι, αλλά έχει ένα φίλτρο η Ελένη, επειδή όντως τα διαβάζει αυτά. Τα ποια είναι μούφα και ποια να τα πούμε. Και επίσης οι ερωτήσεις που κάνει είναι πολύ κέρυες. Δηλαδή μου έλεγε, τη ρωτάω, τη λέω Ελένη, πόσο. Και τον Μαυροκεφαλίδη. Τους λέω, τι γίνεται με τη διαδοχή, παιδιά, πούλο. Αν ο Βίλιαμ δεν. Χτύπα ξύλο, δεν μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά του, μετά πάει σε κάτι παιδάκια. Στα παιδιά του. Γιατί είναι, η επόμενη είναι η Άννα. Η Άννα είναι η επόμενη. Α, είναι και η Άννα. Είναι η Άννα και είναι ο Άντριου. Όχι ο Άντριου. Όχι, αυτή δεν είναι. Είναι. Είναι ο άλλος, όχι αυτός που έχει αποκληρωθεί επειδή είναι πλάκι στο σκάνδαλο. Πώς το λένε τον άλλον. Είναι ο Άντριου και ο. Ποιος είναι ο άλλος. Ναι, ρε, ο αγαπημένος Βασίλισσας τον έχουν αποκληρώσει. Γιατί είναι πλάκι στο σκάνδαλο Επστάιν. Σωστά. Όχι αυτός, ο άλλος. Που ήταν παντρεμένος με τη Φέργη. Με τη Φέργη. Τον Ευρώ. Καλά, και αυτός δεν έχει κάνει τα. Η Άννα και αυτός είναι. Και μετά πάμε σε κάτι παιδάκια. Παιδάκια, μικρά. Τα οποία όμως αν είναι να. Α, ο Έντουαρντ. Αν είναι να αναλάβουν τα παιδάκια, φαντάζομαι με κάποιο σύστημα και κάποιο καθεστώς συμβούλων αντιβασιλείας, πώς γίνεται. Δεν μπορεί να τους πούνε, έλα, βγες εσύ παιδάκι. Μα περίμενε ο καημένος ο Κάρλος. Πού πας, παιδάκι! Πού πας με το στέμα! Κάνεις εκεί παιδάκι! Έφυγε η γιαγιούλα. Πού πας να βασιλέψεις, παιδάκι! Έφυγε, πάντως η γιαγιούλα τους ευλόγησε. Τους πήρε κάτω βόλτα, παιδιά αυτούς. Τους πήρε κάτω βόλτα. Μα να σας πω τώρα, Θεός χωρέστη τη γη. Μην το πεις. Θα το πω. Πες το. Μωρή βάβου.
Άστο το ρημάδι το στέμα. Αφού δεν είναι. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι. Άστο για αυτόν τον δόλιο. Δεν είναι δεν κάτι. Έχει, ναι. Δεν έχει νόημα. Δεν είναι κάτι εκτελεστικό. Δεν παραδίδει την εξουσία. Είναι κάτι που συμφωνήσαμε όλοι να το παίξουμε. Να παίξουμε το Βασιλιάδες Υπήκοοι. Ακριβώς. Δώστε και λίγο στο γιο σου το χάρι μου. Το πιο δύσκολο που έχει να κάνει ένας βασιλιάς, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον στο, σε εκείνο το καθεστώς, είναι να ακολουθεί το πρωτόκολλο. Εκεί τα χαλάγανε κάποιοι. Δηλαδή, στο ότι εγώ θέλω να ζήσω λίγο τη ζωή μου, τη γυναίκα μου. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δώσ' το μωρί να, να παίξει και λίγο μικρός. Ακριβώς. Με δώστο! Δώστο τώρα, μέχρι τα 800 χρόνια πριν. Πας μου κάνεις βίντεο με τον Μπάντιγκτον Ταρκούδι, άστο το μικρό να μα κάνει και με τα animation. Εγώ πέντε μια περίοδο που μου είχαμε χτες. Νόμιζα ότι δεν είχε πεθάνει και την γυροφέρνανε. Ε, λίγο Biden. Ναι. Ο Biden πάλι έκανε λάθος. Πάλι! Ο οποίος βγήκε και έκανε δηλώσεις, λέει μια χαρά είναι η μνήμη μου, μην ανησυχεί. Κάτσε να ανακεφαλαιώσω. Πριν από 4 μέρες, έχει πάει κάθε μέρα ένα. Εγώ το έχω στην Ελένη στην Ενότητα, τα λέω. Λοιπόν, ξεκινάει την πρώτη μέρα και μπερδεύει το Μιτεράν με τον Μακρόν. Και τη Γαλλία με τη Γερμανία. Δεύτερη μέρα ξεχνάει τη Χαμάς. Το όνομα της Χαμάς. Και χτες έκανε δύο. Έκανε ένα τώρα. Τώρα, ναι. Κάτσε να σου πω. Και ένα χθεσινό βραδινό, ας πούμε. Λοιπόν, χτες έκανε. Πρέτιο το Biden. Μπέρδεψε τη Μέρκελ με το Χέλμουτ Κολ. Που πέθανε το 17. Ακούστε, παιδιά, αυτός, ακούστε τι έπαθε. Έχει κολλήσει έναν αιώνα πίσω. Και έχει και το ρινό. Κάτσε στο πω και το έχει το άλλο φρέσκο. Breaking, τώρα, πριν από 5 λεπτά. Μπέρδεψε, μπέρδεψε τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αλσίση, με τον πρόεδρο του Μεξικό. Έγινε. Συγγνώμη, έχω κι εγώ ένα breaking. Τώρα που μιλάμε, μπέρδεψε τη Βούρτσα. Συγγνώμη. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Πάντως, παιδιά, πιστεύω ότι πρέπει να κατουργέται κιόλα. Δηλαδή δεν αυτό δεν το είναι. Φοβάμαι κι εγώ. Να δεν πούμε, καλημέρα στην Ελπίδα, τη Διαμάντη, την γιατρό μου, την οικογενειακή μου γιατρό, η οποία μας ακούει με τον σύντροφό της. Τώρα πηγαίνουν στην Τρίπολη, δεν έχω καταλαβεί, έχουν ιατρείο στην Τρίπολη, κάτι γίνεται και στην Τρίπολη. Γιατροί μας στην Τρίπολη θα έρθουν να παρουσιάσουν το καρναβάλι φέτος, το, το ξέρεις. Έλα, Ελπίδα, ναι. Λέγε μας. Μοσχάτο, ναι. Μοσχάτο Ταύρος τη μία Κυριακή. Ωραίος. Τρίπολη την άλλη. Βασίλη, κουράγιο. Θα πάμε στην Τρίπολη, στο λέω. Ελάτε. Θα σας φτιάξω. Θα πάμε, παιδί μου, είναι και κοντά, παιδάκι. Καταλάβα, θα σας βάλω να κοιμηθούμε στο ξενοδοχείο που είναι μέσα στην πλατεία. Θα είναι και ο μας κανονίσει ο Χρονόπουλος. Εγώ θα σας κανονίσω. Είναι το ξενοδοχείο στην πλατεία με το που βγαίνεις μέσα στο καρναβάλι. Α, το όνειρό μου είναι αυτό. Η δεύτερη μεγαλύτερη πλατεία της Ελλάδας μετά της Κερκύρας. Α, όχι, τι θέλουμε. Μας τα λέω εγώ, παιδί μου. Λοιπόν, μάπες, θα επιστρέψουμε τα μηνύματά σας γιατί βλέπω ότι έχετε φωντώσει για τους βασιλιάδες, λέτε. Για τα σχολεία, για τα σχολικά, λέτε. Είναι πάρα πολλές και οι ευχές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τις διαβάσουμε όλες. Ακόμη και εσάς τους πονηρούς που βρίσκεται αφορμή τα γενέθλια του Δημήτρη για να πείτε τα δικά σας. Όπως εδώ ο φίλος ο Φώτης που λέει χρόνια πολλά στο Δημήτρη, αλλά και στο αγαπημένο μου Κατερινάκη που έχει και αυτό γενέθλια και να της πω ότι μετά από 12 χρόνια την αγαπώ περισσότερο και την ταλαιπωρώ λίγο. Ξεκάθαρο ξεκάρφωμα τα γενέθλια. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Αμάντα. Πριν πάμε στην Αμάντα, θα δώσω τον Ταγκλή. Η μπριγέτα ξύλου Ταγκλή είναι η αγαπημένη σας. Είναι αυτή που εμπιστεύεστε, γιατί είναι 100% φυσικό προϊόν. Η οικογένεια Ταγκλή για χρήση σε τζάκια, σόμπες, λέβητες ξύλου. Το παίρνεις, το αποθηκεύεις. Η μεταφορά είναι εύκολη, επειδή είναι συσκευασμένο προϊόν, παιδιά. Τι έχει κάνει. Έχει η οικογένεια Ταγκλή, λοιπόν, ενώσει ξύλο, πολτό ξύλο οξιά και ελάτης. Φυσικό. 100% φυσικό προϊόν, πιστοποιημένο, υψηλή ποιότητα, χωρίς χημικά πρόσθετα, γιατί αυτό περνάει και στο σπίτι σου. Άρα υγιεινό για το σπίτι σου, υγιεινό για το περιβάλλον, μπριγκέτα ξύλου Ταγκλής έγινες και οικονομική, γιατί καίγεται ολόκληρη, ούτε 1% στάχτιδα δεν αφήνει, και 10%, λιγότερο από 10% υγρασία, γιατί να ξέρετε τα ξύλα 40-50% υγρασία έχουν, οπότε οικονομικό φουλ. Στείλτε... Στείλτε την ώρα που γεννήθηκα, 1 και 27 τα ξημερώματα και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6 για να κερδίσετε ένα τυχερός 72 συσκευασίες μισός τόνος μπρικέτας ξύλου Ταγκλής για τζάκια σόμπες και λέβητες ξύλου. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη του Αγίου Βαλεντίνου. Πάρτε Ταγκλής 72 συσκευασίες και ελάτε όλοι μαζί στο Ποσειδόνιο να γιορτάσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο με τον Θοδωρή Φέρη και την Κλαβδία. Λοιπόν, άρα στείλτε την ώρα που γεννήθηκα 1 και 27 τα ξημερώματα, όχι 13 και 27, στο 698-104-104-6 τα μηνύματά σας. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 του μηνός και ο τυχερός θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Φύγαμε για την Αμάντα. Φαλούρη σε παντίνα! Κατσιγανιάρη τραγή! Μουσκαρέ! Μουσκαρέ! Αυτόν έξω σε παρακαλώ πάρα πολύ! Εντάξει, τέλος, εντάξει. Θα κάτσω εδώ. Φρόνιμο, σύσυχος θα κάτσω. Αθλητική ενημέρωση με την Αμάντα Φούντι. Τι ξέρω, σαν ένα ψυχολογικό βάρος, σαν ένα. Να σκάσω, εντάξει είμαστε. Έλα, Αμάντα μας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ, κοριτσάκι μου! Να
Αμάντα, μην φας τίποτα, ε. Το βράδυ θα σας φουσκώσω φαΐ. Θα χεστούμε στο φαΐ, το λέω. Λοιπόν, Μέναλο λέγεται το ξενοδοχείο που θα μείνουμε. Ορίστε. Την καλημέρα μας στο Μέναλο. Εκεί πηγαίνει η Ελπίδα και το αγόρι της για μπραντς. Ερχόμαστε. Το πρώτο έχει στην Αθήνα. Έχει ωραίο μπραντς. Αμάντα, ετοιμάσου. Απειλητικό ακούστηκε αυτό το ερχόμαστε. Ήρθανε, παιδιά! Ήρθανε! Ήρθε η στρατιά των. Η στρατιά των στελεχών που με πλαισιώνουν. Ναι. Δύο πράγματα θέλει να πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να θεωρείται επιτυχημένος. Καλό δικηγόρο και καλό λογιστή. Ναι. Και δόξα τω Θεώ, ο Θεός με έχει ευλογήσει και με τα δύο. Μπράβο. Μαρίνος Μαρίνης, παιδιά, στον Μπούθ. Στον Αδειοθάλαμο. Δεν θέλει να βγαίνει, έχει όχι, θέμα όχι, με τα μίντια. Ναι, φάει εδώ, είναι ωραία τα γλυκάκια. Φάει λίγο ένα εκλέ. Έχει να πα σε Ευελπίδο, να πας σε Ευελπίδο. Όχι. Μπορεί να έχει αγόρευση ο άνθρωπο του σταθεί το εκλέ. Αυτό να αγορεύσει. Δεν υπάρχει, κυρία Λατινοπούλου. Κυρία Λατινοπούλου. Νανοπούλου μου, για ποιο λόγο να αγορεύουμε. Μόνο τα κερδίζουμε, τα πληρώνουμε. Περιμένουμε απέναντι, πώ το λέει, Μαρίνο. Περιμένουμε απέναντι ένα κρουασάν. Και άμα είναι, λέει το κράτο απέναντι, λέμε. Πώ σα λέει το κράτο ότι θα πάρετε αποζημίωση, 10.000. Εμεί θα χτυπήσουμε 150. Λοιπόν, έλα, Μάντα μου, τι γίνεται. Ευχαριστούμε για τι ευχέ. Τη κορυφώσεω. Κορυφωσή, γιατί τι γίνεται. Ναι, έφτιαξε η εβδομάδα στα τελειώματα βέβαια, αλλά έφτιαξε. Έσπασε η κατάρα που ήθελε τον Ολυμπιακό φέτο να μην μπορεί να σταυρώσει νίκη απέναντι στην Ισπανική ομάδα. Υπήρχε αυτή η κατάρα. Τώρα τα λες. Τώρα τα λες που έσπασε μόλι κουφαλίτσα. Όταν υπήρχε η κατάρα, την έλεγες. Α, κάλιο αργά. 70-65. Δεν ξέρει, παιδιά. Ας την αγελάσει το χιλάκι. Θέλει η Αμάντα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Και είναι στη Βαλένθια και βέβαια λόγω της χθεσινής ημέρας με την επέτειο καταλαβαίνετε ότι η νίκη ήταν ακόμα πιο σημαντική. Σήμερα το πρόγραμμα έχει στις 9 και το Παναθηναϊκός Φενέρ με Σλούκα αμφίβολο. Έκανε να μπει και μάλλον πάλι κάτι θα δείξει. Περαστικά ο άνθρωπος. Βέβαια περαστικά. Μωρή, τι περαστικά, τον έφαγες. Τον έφαγε. Τον έφαγε, το καλοκαίρι το μελέτας. Δύο παίχτες μελέτασε τον καλοκαίρι. Τον Χουάντσο και τον Σλούκα. Και τους δύο τους έχει βγάλει μπιελά που λέει και ο πατέρας μου. Συγγνώμη, θα στηρίξω τώρα. Έτσι είναι. Όχι, για τον κύριο Χουάντσο. Τον κύριο Χουάντσο. Θα κρατήσω, ναι, αποστάσεις. Ο κύριος Χουάντσο. Ναι, έτσι. Για τον κύριο Χουάντσο δεν τον έφαγε, απλώς μας τα έλεγε. Εμείς τον είχαμε δει εντυπωσιακό και δώσε τα Χόλιγουτ και πάρει τα κοινά. Η Αμάντα είχε καταλάβει ότι είναι μούφα. Sorry τώρα για τον άνθρωπο. Εμείς είχαμε τη φλωθή. Όπου ακούς πολλά κερά. Ναι, αλλά κατά τα άλλα, Μάντα μου, το Σλούκα τον έφαγες. Τον έφαγες. Εκεί να τα λέμε. Έλα, τον έφαγες. Τον έφαγες, μωρή μάγισσα. Τον έφαγες, μωρή φούρκα. Τον έφαγες, μωρή μάτζικα και σπέλ. Όλη η Ελλάδα ασχολιόταν μαζί του. Εσύ ασχολιόταν, εσύ είσαι κατσικό. Μην πω τι. Κατσικό βράκα. Αυτό που είμαι στη βράκα δηλαδή, κατσικό. Η Σαββατογεννημένη. Ο Ανδρέας, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια μεγάλη καλημέρα στον Ανδρέα τον Νιανιά που μας ακούει από την Ζηρίχη. Βέβαια. Ο Άντι. Άντι τον φωνάζουμε. Άντι, τέλειο. Άντι θα τον λέμε. Γεια σου, ρε Αντρέα, να είσαι καλά, αγόρι μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Για πάμε. Στο ποδόσφαιρο έχουμε εξελίξεις. Πολλές εξελίξεις μαζί με την αγωνιστική. Μέρες ψιθυρίζεται, είναι πλέον και επίσημο. Εκτός Ολυμπιακού ο προπονητής, ο Καρβαλιάλ. Πέρασε και δεν ακούμπησε, ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Δεν θυμάσαι που για άλλους λέγαμε εκείνο, το άλλο, το στυλ, το ρούχο, το έτσι. Έλα, καληνύχτα, παπατζή. Έρχεται κάτι καλό, Αμάντα. Ήρθε. Αναμένουμε. Έλα, αυτός που. Αναμένουμε. Δεν το λες, δεν τα λες, μωρή, γιατί δεν τα λες. Αμάντα. Να μην τα έχω σου ζέψει. Δεν ήρθε. Βάζει τις ειδήσεις κάτω από το μαξιλάρι. Γιατί λες, ακούγεται. Ακούγεται για αύριο ότι έρχεται με Dilly Bar. Πώς. Λοιπόν, περιμένετε. Με μίνι μπαρ έχετε. Με ωραίο μπαράκι που θα έχει μικρά ποτάκια μέσα να πίνει ο άνθρωπος. Εγώ τι κουκλάρω τώρα, αυτός πώς το λένε. Έλα, πες τα τώρα. Εγώ λέω πρώτα να έρθει και μετά να εντάξει, το πούμε. Άστο, μην το λες, γιατί το είναι και γρουσουζά. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Πάντως να ξέρετε. Θα σας πω κάτι τώρα. Θα σας πω δύο πράγματα τώρα πολύ σημαντικά. Πάμε στο αεροδρόμιο να φτάσουμε στο κεφάλι Ολυμπιακός. Ότι αυτός ο προπονητής είναι η πρώτη επιλογή και τα πρώτα δείγματα του Κοβάσεβιτς. Πρώτον. Και δεύτερον, επειδή άκουγα χθες το φίλο μου τον Μινάτο Τζαμόπουλο. Που είναι αυθεντία στο ναυτιλιακό ρεπορτάζ. Ναι. Σήμερα στα γενέθλιά σου, εσύ θες να μας πεις αυτά τα ρεπορτάζ. Θα σου πω κάτι σημαντικό τώρα. Άκουσε αυτό. Πώς σε ενδιαφέρει.
Όλους μας ενδιαφέρει τρόπον την άλλη. Σε ακούω. Είδε τον πρόεδρο λοιπόν εχθές γιατί είχαν κάτι βραβεύσεις και έχει χάσει κιλά ο πρόεδρος, έχει γίνει στυλάκι και του είπε του πρόεδρου: έχεις χάσει κιλά, πρόεδρε. Ναι. Ευχαριστώ, του είπε ο πρόεδρος. Έχει χάσει πολύ. Ωραία, εντάξει, ωραία, βεβαίως. Οπότε ερχόμαστε ανανεωμένοι. Έτσι. Να σας πάρουμε τα σόβρακα. Όμορφα. Ωραία. Είναι καλό. Γιατί κάνεις έτσι. Επειδή είχες πρόεδρο. Καλό. Δυνατό βιογραφικό. Ναι. Μεντιλίμπαρ λέγεται ο. Κάτσε να τσακάρω. Πώς να δω τι έρχεται να μας βρει. Μεντιλίμπαρ. Μεντιλίμπαρ. Κάτσε. Μήπως προλάβουμε και τον στείλουμε πίσω. Πάμε. Άμα δεν λέει δηλαδή. Όχι, το θέλουμε, σου λέω. Α, τον θέλουμε, τον θέλουμε. Οκ. Άμα τον θέλετε, καλώς βρε Αμάντα. Τι να πω από αυτά που βλέπω εδώ. Εντάξει, βρε. Με το καλό άνθρωπος, με το καλό. Είναι αυτό βιογραφικό τώρα, εντάξει. Ναι, ναι. Ναι. Σταμάτα τώρα, λοιπόν. Εσύ. Πέντε και μισή αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Στον πάγκο θα είναι ο Σιλαϊδόπουλος, υπηρεσιακός. Είναι ο τεχνικός της ΚΑΠΑ 19 που κέρδισε τώρα την Ίντερ, αυτά που λέγαμε χθες. Όλα τα ξέρει. Και είναι όλα. Και ο πρώτος υπηρεσιακός που έχει υπάρξει και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό. Πώς γίνεται αυτό? Σιγάρε, ήταν στο Παναθηναϊκό το 2021. Ε? Ναι, 2021. Κάποιο στατιστικό ήταν... τρώνε αυτή. Άρα αυτοί. Ξέρει και τον Αλεξανδρόπουλο ο Αμάντα, ε. Ξέρει πώς να τον διαχειριστεί. Α, ωραία, ωραία. Η πάπια... Ξέρεις γιατί. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Κυριακή στις 5 έχουμε Πανθεραϊκός Παναθηναϊκός. Έχει φαγωθεί ο άλλος δίπλα. Βλέπω εγώ, κάνει τέτοιο κοζάρι. Πανθεραϊκός Παναθηναϊκός. Ο Φωτάρας πάλι έξω. Πάλι έξω. Αφού. Μετά λέτε. Τελειώσαμε. Τελείωσε, εγώ το έχω πει. Γλίστρησε στη Βουκουρεστίου. Παιδιά, εμένα να μ' ακούτε. Στον τάφο μου τα γράφει, είχες δίκιο. Το έχουμε πει. Προχωράμε. Επίσης έχει. Ρε Μάντα, να σε ρωτήσω κάτι. Τελείωσε αυτό το θέμα. Έχει ο Τερίμ. Τερίμ δεν λέγεται ο προπονητής. Ναι, ναι, ναι. Έχει εξαφανίσει όλους τους Σλοβαίνους. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ε. Είχε κάποιο συγκεκριμένο. Στατιστικό ήταν αυτό τώρα. Ήταν στατιστικά, ρε. Για εδώ μιλάμε, εδώ είναι η Σούπερ Κυριακή. Όχι, δεν είναι ούτε η Αθλητική Κυριακή, ούτε η Σούπερ Μπάλα. Εγώ σας έχω πει στο Μέγκα στην αθλητική τέτοια. Εκμεταλλευτείτε με. Πάνε οι Σλοβαίνοι, τους έφαγε. Πάνε οι Σλοβαίνοι, παιδιά, φέρνει από την Τουρκία. Ήταν τραυματίες, αλλά τώρα η ομάδα θα είναι πλήρης. Επανήλθαν οι τραυματίες. Οπότε. Να δούμε. Εκτός από το Φωτάρα. Να δούμε τι θα χρησιμοποιήσει την Κυριακή. Περιμένουμε. Και. Θα περιμένουμε, εμείς θα κοιτάμε. Άκου τώρα στατιστικό, μπράβο ρε Ιωάννα. Μα εσύ είσαι αυτό, είσαι το. Ο καθένας είδες από τη σκοπιά του. Κορίτσι. Μα έχω δίκιο, παιδιά. Ναι, ναι. Έχει, να πω κάτι. Mm-hmm. Έχει δίκιο και έχει δίκιο σε αυτά που παρατηρεί. Γιατί τη προάλλη είπε κιόλας ότι αν δεν βλέπω κάποιον από το παλιό το ρόστερ. Και είναι απορία πολλών, ας πούμε. Που είναι και να τα παιδιά τα συμπαθητικά. Παιδιά, εμείς είχαμε συνηθίσει στο Παναθηναϊκό μια συγκεκριμένη ομάδα. Μην μου αλλάστε τα πρόσωπα τώρα και μπερδεύομαι. Ίσα-ίσα, εσείς ειδικά που βλέπετε το. Και δεν λέω μόνο σε εσένα, και στην Αμάντα και σε όλους όσοι βλέπουν τον Παναθηναϊκό. Πώς να το θέσω, ένα νυφοπάζαρο. Είναι ωραίο γιατί ανανεώνουμε το εμπόρευμα. Ναι, μωρέ. Φεύγουμε στις προθήκες. Βγάζουμε τους παλιούς, φέρνουμε τους καινούριους. Είναι καινούριο εμπόρευμα. Ο Τουρκία δεν είναι τώρα. Ναι, και εσύ έτσι και αυτόν που έχεις τα μπάρει, εκτός θα τον πάρει. Α, καλά. Προχωράμε. Δεν είναι το καινούριο, είναι αυτό το 60% που έχουμε. Σπασμένα νούμερα. Να ψάξεις το καλάθι για το άλλο το παπούτσι. Έρασε καλά να μας γίνει τόσο σήμερα. Ναι, αυτό. Και στις 8 η ώρα είναι βεβαίως το ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ο πρώτος με το δεύτερο. Εδώ είναι ωραίο τώρα. Πάρα πολλά αυτό το ματ. Τι ώρα είναι αυτό, άμα δεν είπαμε 7. Στις 8. Για να ξέρω ότι θα φύγουν οι κολλητοί μου από τα γενέθλιά μου. Σωστό. Για αυτό το πρόβλημα. Στα υπόλοιπα νέα, πάμε Παρίσι με την καλλιτεχνική κολύμβηση. Πλατανιώτη και ο Μαλκογιώργου προκρίθηκαν στο ντουέτο. Σήμερα και στις κορυφαίες. Πλατανιώτη πάλι Chris Kraft, Ντουγρού. Ναι. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις να ολοκληρωθεί και το ομαδικό. Την Κυριακή επιστρέφουν και βέβαια συνεχίζουμε με τα πόλη. Να σου πω τώρα κάτι, έτσι πως το πες, που μου χτύπησε στο αυτί. Κυριακή επιστρέφουν. Να δω τώρα που πάτε και που πάνε όλοι και υποδέχονται. Τώρα γίνω γραφικός λίγο και λίγο λαϊκιστής. Τους διαφόρους από το Survivor και τα λοιπά. Να δω πώς θα πάνε να υποδεχτούν την Πλατανιώτη που μας φούσκωσε μετάλλια. Για να δούμε ποιος ήταν στο αεροδρόμιο. Σου το σκεφτόμουν και εγώ εχθές. Εγώ ψήνομαι. Είναι και Κυριακή. Δεν είναι καθημερινά που έχουν δουλειά.
Λοιπόν, δεν έρχεται ο Τζέιμς, που είναι φίλος μας. Έρχεται η Πλατανιώτη. Για να δούμε, θα πάτε. Σηκώθηκε η σημαία για χάρη της και ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος για χάρη της. Δύσκολο. Δεν θα πάμε. Okay. Φοβάμαι ότι δεν θα πάμε. Εγώ, αν πάω, θα πάω μεθυσμένος πάντως, γιατί θα είμαι από τη γενέθλια. Ξέρουμε, Καρδούλα. Ξέρουμε. Όποιος βγαίνει από το gate θα πηγαίνει και θα πει. Ξέρει, Πλατανιώτη, που είναι η πισίνα. Εχθές αποκαλύφθηκαν και τα μετάλλια του Παρισιού. Πάρα πολύ εντυπωσιακά. Τι είναι, τίποτα ανακυκλωμένο χαρτί? Σταμάτα, ρε Βασίλη. Μωρέ, κάτι τέτοιες βλακίες κάνουν τα τελευταία χρόνια. Είναι από μέταλλο, όχι, είναι από μέταλλο. Έχει πινελιές από πύργο του Άιφελ, το οποίο είναι σήμα κατά τεθέν της πόλης. Mm-hmm. Και είναι από μέταλλο, το οποίο είναι από το. Και από μέταλλο που είναι από το πύργο του Άιφελ. Έλα, ρε! Τι πήγανε τσούκου τσούκου από τον πύργο του Άιφελ και κόβανε και φτιάχνανε τα μετάλλια. Όχι, μωρέ, από αυτά που συντηρούν μέσα στα χρόνια. Πήγαν τίποτα παδί της Ρώμα και ξυλώσαν. Τσαβάλεν! Πήγανε να βοηθήσουνε. Ξυλώσανε, μωρέ, τον πύργο του Άιφελ να κάνουν. Και πουλήσαν παλιοσίδερα να πούνε. Ρε, παιδιά. Ιστορικό μετάλλιο αυτό τώρα, έτσι. Φανταστείτε. Να το έχεις στο σπίτι σου, να έχεις τη χαρά ότι έχεις πάρει μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να έχεις και λίγο ιστορία. Όχι, φοβάμαι ότι θα ακολουθήσει. Φοβάμαι Ολυμπιακούς Βερολίνο με μετάλλιο από πέτρα, γιατί θα έχει κομμάτι από το τείχος του Βερολίνου. Ναι. Και να είναι πέτρα μετάλλιο. Εμείς τι θα βάζαμε, τι θα βάζαμε. Δεν πέτρα μετάλλιο να βουτάνε στην πύλη, να πρίκονται μια και καλή. Αν εμείς τι θα βάζαμε τώρα στο μετάλλιο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα πρέπει να βάλουμε την Ακρόπολη μάρμαρα. Αλλά επειδή μας τα έχουν κλέψει οι Άγγλοι, δεν μπορούμε. Θα πούμε, παιδιά. Να βάλουμε λίγο φέτα. Δεν έχουμε. Που είναι έτσι και αυτό. Ωραία, μετάλλιο από φέτα. Φετάλιο. Ναι, κάνει όλα ένα τσάκ. Ρε Μαρίνο, έχω σήμερα όρεξη. Πάμε. Θα σας αφήσω με την μπλε κάρτα. Την έχουμε ξανασυζητήσει. Νομίζω θα θυμάστε. Σύμφωνα με την Telegraph, το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο θα την ανακοινώσει και επίσημα. Μπορεί και σήμερα. Μπλε κάρτα, ίσον δεκάλεπτη αποβολή. Σωστά. Σας θυμίζω. Μπλε δηλαδή κάρτα. Που... Ναι, ναι, ναι. Έλα. Είναι κόκκινη, κίτρινη και μπλε τώρα. Ρε παιδί μου, γιατί φάγονται, ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό που έχουν πάθει. Τον Κοκλώνη, που έχει πάρει τη βίβλο του Just the Two of Us και την έχει κάνει τελείως τα μέτρα του. Βάζει γυναίκες μαζί, βάζει άντρες μαζί, βάζει αυτό κάνει, το κρατάει το show 4-5 ώρες, 6-7. Έτσι μου θυμίζουν τώρα. Θέλουν τώρα να αλλάξουν το ποδόσφαιρο και ό,τι τους έρθει βάζουν. Τώρα άκου, λέει μπλε κάρτα, καινούριο. Κοίταξε είναι τώρα. Είναι να σκεφτείς τι έκανες. Είναι αυτό, λίγο γωνία τιμωρίας που έχουν τα παιδιά. Όχι γωνία τιμωρίας, γωνία σκέψης που έχουν τα παιδάκια. Ναι. Πήγε να σκεφτείς 10 λεπτά. Στο καρεκλάκι σου. Ναι. Για ανάρμοση τη συμπεριφορά θα δίνεται ή για κάποιο φάουλ έτσι κοινικό. Δύο κίτρινες ίσον κόκκινη. Μπλε και κίτρινη ίσον κόκκινη. Δύο μπλε. Μπλε και κίτρινη. Ακούς, Μαρίνο, περίμενε. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι, ναι. Μπλε και κίτρινη ίσον κόκκινη. Ναι, ναι, ναι. Άρα μετράει για κίτρινη. Πες το, τι. Είναι σαν το ούνο. Συν τέσσερα. Συν τέσσερα και διαλύεις χρώμα. Για πες και το άλλο. Λοιπόν, άρα μπλε και κίτρινη. Δύο μπλε τι είναι. Κόκκινη. Κίτρινη. Κόκκινη. Κόκκινη, δύο μπλε! Βέβαια. Αν αναγκαστώ να σε βγάλω δύο δεκάλεπτα, σημαίνει ότι δεν συμμορφώνεσαι όξο. Βγες και το έχεις δίκιο και το υπόλοιπο 25 λεπτά. Αμαντά, η μπλε μπορεί να δοθεί ως πρώτη κάρτα ή πρέπει να έχει προηγηθεί κίτρινη? Όχι, μπορεί να. Μπορεί, κανονικά, οκ. Okay. Ναι, και μάλλον θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά στο κύπελλο Αγγλίας. Στο κύπελλο Αγγλίας πρώτη φορά. Ναι, ναι. Όλα από εκεί πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπες, δεν είχα ιδέα. Οριακά θα το προτείνω όπως το πω και στη Μενεγάκη. Δεν πρόκειται να το καταλάβει κανένας. Καλά, έχεις τρελαθεί. Κανένας δεν το καταλάβει. Μόνο να τα λέω. Σε δίρη Χρυσοκοπούλου. Μπλε και κίτρινο, κίτρινο και βλέπω. Μόνο Κουτσουγιανόπλος. Να θυμάσαι. Μπλε και κίτρινο ίσον κόκκινη. Εντάξει. Καλά, θα τα κάνεις λάθος και εσύ δεν θα καταλάβουν και αυτοί. Πάει το θέμα. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι να πάρουμε μια ανάσα. Ευχαριστούμε, Αμάντα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε χαιρόμαστε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. MyRate 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Αυτό που ακούτε είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, με τους καλύτερους ακροατές, με τους καλύτερους φίλους που μας έχουν φτιάξει τη διάθεση, με το αγόρι μας εδώ που έχει τα γενέθλιά του, που έχουμε ξεκινήσει τόσο ωραία την Παρασκευή μας. Ναι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τα μηνύματά σας στο Viber, τα οποία είναι άπειρα, δεν θα προλάβουμε με το Βασίλη να διαβάσουμε όλες τις ευχές σας στον αέρα. Το λυσάξατε σήμερα. Αλλά να ξέρετε ότι ειδικά ο Δημήτρης τα διαβάζει όλα. Αν μπορούσε να απαντήσει και σε όλους το δοκιμάζει. Προσπαθεί. Κινητό, Viber, εδώ χαμός γίνεται.
Να σας πω ότι Tommy G στην παρέα μας και η Keratin Hairline, ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών και styling, προϊόντα που έχουν βάση την κερατίνη και είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους μαλλιών και για βαθιά θρέψη και ενυδάτωση και αναδόμηση και λίανση. Θα βρείτε στη σειρά αυτή και το σαμπουάν και κρέμα μαλλιών και θεραπεία λιβών, αυτά που αφήνεις πάνω στα μαλάκια σου. Και το ωραίο το ψεκαστήρι για το styling επίσης από την Keratin σειρά, δοκιμάστε το, είναι πάρα Βεβαίως, πολύ ωραίο. Είναι εγγύηση αυτά που σας λέμε, tommyg.gr ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα με τα αγαπημένα μας προϊόντα. Καλημέρα να πούμε στην Τερέζα που έχει στείλει και εκείνη τα χρόνια πολλά της, η Ζωή, ο Διονύσης, ο οποίος λέει έχει και λίγη κίνηση στο ύψος των Αμπελοκήπων στην Κηφισίας. Καλημέρα στην Αθανασία που έχει στείλει χρόνια πολλά, ο Παναγιώτης. Να μην στενοχωριέσαι Δημήτρη μου, ακόμη περνάει η μπογιά σου, λέει ο Παναγιώτης. Δεν το βλέπω, Παναγιώτη μου. Εκτός αν με ωραίγεσαι, αν είναι κάποια πρόταση αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ανεβάστε τον λίγο σήμερα, το χρειάζεται. Να πούμε καλημέρα στη Βασιλεία και στην Κατερίνα, τα κορίτσια μας που μας ακούνε, είναι η μαμά και η κόρη. Ρε παιδί, πόσο χαίρομαι, δεν με τρελαίνετε τώρα που είστε, ξέρεις, από διαφορετικές κατηγορίες ακροατών. Ηλικίες, μαμάδες, κόρες, φίλοι, κολλητοί, συμμαθητές, εκτός Ελλάδας. Να πούμε καλημέρα στη Λάρισά μας, την αγαπημένη, στην Κέρκυρά μας επίσης. Στη Μεσσηνία, να πούμε, που μας ακούνε. Καλημέρα σας μέσω του Focus Radio. Αν δεν το πω και αυτό, να πω την τύπη. Γιατί γελάς, μωρή? Όχι, να τα πεις. Γελάει αυτή. Την καλημερούλα σου σε όλους εκεί. Γιατί περιμένουνε. Κοίτα που φόρεσα την κολόνια που μου πήρες τυχαία. Δεν υπάρχει. Την έβλεπα. Δεν υπάρχει, λέω, παιδιά. Μου ήρθε να φορέσω αυτή. Έχεις βάλει λίγο. Α, ήθελα να το πω. Πρέπει να βάλεις λίγο παραπάνω. Το φοβήθηκες. Τώρα που μπήκε. Το φοβήθηκα γιατί 280 ευρώ. Το αγόρασε. Άρα το τσιγκουνεύτηκες. Ναι, το αγόρασε άλλο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να το προσέχω να μην τελειώσει. Σωστό. Βάλε τσίμπα το λίγο έτσι για πρώτη φορά τσίμπα το λίγο. Θα βρει τον τρόπο να βάζει 1,5 ψεκασμό, όχι 2. Υπάρχει και ο μισό. Μου έστειλε ένα μάπα τώρα που να τον βρω. Ότι θα πάρεις, μου λέει, την. Καταρχάς μπήκε μια κολόνια τώρα εδώ που έχει γεμίσει ο χώρος. Είναι του Μαρίνου. Μαρίνου, δικιά σου, ναι. Ναι, βέβαια. Άρε, Μαρίνου. Ναι. Άρε, εντάξει. είναι και η καινούργια η Ανδά Παρφύμ. Ό,τι τουαλέτε Ανδά. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, και μου είπε λοιπόν ότι πρέπει να κάνεις μία μίξη, μου λέει, της mock cherry που έχεις, ναι, του Tom Ford, με κάτι άλλο, μου είπε. Ωραία. Και θα φορέσεις πρώτα, μου λέει, το άλλο, mm-hmm, και μετά θα ψεκάσεις από πάνω αυτό. Λοιπόν, θα σου πω και εγώ τώρα ένα tip, αυτό. Όλοι ακούστε το, για να κρατάει το άρωμα περισσότερο, άρα βάζουμε λιγότερο. Mm. Στα σημεία που θέλετε να ψεκάσετε, βάλτε πριν ή λίγη ενυδατική κρέμα ή ακόμη καλύτερα λίγη βαζελίνη. Πού θες να ψεκάσεις? Ναι, Βασίλεια, άκουσα. Εκεί που μπαίνει βαζελίνη δεν μπαίνει άρωμα και εκεί που μπαίνει άρωμα δεν μπαίνει βαζελίνη. Δοκίμασε! Θέλεις να το συμφωνήσουμε αυτό για να συνεχίσουμε? Δοκίμασε! Πού βάζεις κολόνια, βρε? Πρόσχε, μπερδετή. Δοκίμασε! Κουμπάρα, πρόσχε, μπερδετή, και βάζεις κολόνια και βάζεις τη βαζελίνη. Θα τσούξεις, το λέω. Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Καμιά φορά μπερδεύεται. Ξέρει η πάπια που είναι η βαζελίνη. Λοιπόν, Καλαμάτα, Μεσίνη, Πύλος, Φιλιατράκη, Φαρισία, Μελιγαλά, Στούπα, Καρδαμίλη, Αρεόπολη, Δυτική Μάνη, Ζάχαρο και Κύθυρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να πούμε και στο Χάρη χρόνια πολλά, Δημήτρη, να τα χιλιάσεις, να είσαι πάντα τυχερός, υγιής και δημιουργικός. Ευχαριστώ. Εδώ λένε Δημήτρη, αγαπώ. Καλημέρα, χρόνια πολλά και όμορφα στο leader της καρδιάς μας. Υγεία πάνω απ' όλα, Δημήτρη. Να μας τον προσέχετε εκεί στο στούντιο και να τον έχουμε και ακμαίο. Εμείς τον έχουμε όχι απλά. Στα όπα τον έχουμε, ναι. Γιάννη μου. Χρόνια πολλά να πούμε, λέει και ο Τόλης, χρόνια πολλά Δημήτρη μας, ο Τάσος, από το Παλαιό Φάλιρο. Όλο το Παλαιό Φάλιρο έφυγε χρόνια πολλά στο Μίτσο. Έλα, μωρή Φαλιράρα, σας αγαπώ. Ψάχνω να βρω σπίτι, ρε παιδιά. Πρέπει να σου δώσουμε, λέει, το κλειδί του επίτιμου Δημότη. Πρέπει, αλλά το κλειδί αυτό κάπου να έχει. Να υπάρχει ένα σπίτι, γιατί. Για να βάλω τον περλόκο μου δεν έχει κανένα νόημα. Προχωράμε. Ρωτάνε ποια κολόνια σου πήρα. Την Tom Ford, την. Πες την. Την Smoke, όχι, την Sandal Dust. Sandal Dust, μου. Τι θέμα ημέρα έχουμε, εγώ έχω μπερδευτεί τώρα. Δεν έχουμε, τώρα έχουμε γιορτή σήμερα. Έχουμε γενέθλια. Έχουμε. Βάλαμε, αλλά δεν είναι έχουμε τα. Άλλοι είναι όλοι εκτός θέματος πάλι. Είναι από παλιές ευχές που έχεις κάνει στα γενέθλιά σου, ναι, γιατί τώρα τις τωρινές δεν μπορείς να τις πεις. Ποια θες να την πεις και ποια βγήκε και ποια δεν βγήκε. Όχι όμως από αυτές που τις κάνεις κάθε χρόνο. Να ζήσεις, Δημήτρη, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώσεις το φως. Τις νιώσεις. Κι όλοι να λένε να ένας ο φως. Ευχή.
Χρόνια πολλά. Χιλιόχρονος leader μας. Να σας ευχαριστώ πολύ από την καρδιά. Α, νόμιζα που θα κλάψεις. Για αυτό που είστε, πήγα να κλάψω. Νόμιζα ότι πήγαινε επί πίσω. Μπορούσα να σας φιλήσω και όλα δεν έχει ξαναγίνει. Να σας βρίσω, μου χέρι. Αλλά θα το πάρω πίσω. Τώρα σας πω ευχαριστώ για αυτό που είστε δίπλα μου. Σκεφτόμουν ότι είμαι μόνος μου πάρα πολλά χρόνια από τότε που έφυγα. Πέντε χρόνια, έξι από τότε που φύγανε οι γονείς μου, αλλά τελικά είμαι πιο πλήρης από ποτέ γιατί έχω καλούς φίλους. Έχω τους συγγενείς μου, έχω εσάς, έχω φίλους συνεργάτες, έχω φίλους κολλητούς που είναι οικογένεια, συνεργάτες που είναι οικογένεια και έχω και την οικογένειά μου, τις ξαδέρφες που με φροντίζουν. Οπότε είμαι πιο πλήρης από. Μακάρι να ζούσαν και οι γονείς μου, αλλά νομίζω ότι είμαι η αμέσως επόμενη βαθμίδα πληρότητας. Επίσης, τώρα αρχίζω να σας βρίζω. Τι είναι αυτή η κουτσική μαλακή αυτή. Τι είναι αυτή η μαλακή. Μα είναι τούρτα αυτή η μωρή. Είναι αυτό το τούρτα. Σοκολατάκι είναι. Δημήτρη, πιο μεγάλα είναι. Πραγματικά. Πιο μεγάλα τα κεριά από την τούρτα. Ωραία, θα απολογηθώ. Παρακαλώ. Πήγα χθες σε γνωστή αλυσίδα ζαχαροπλαστείων. Α, εντάξει, είναι αυτά και ήταν τίγκα στην καρδούλα και στο Βαλεντίνο. Έχω ένα κουτί μέσα που λέει Happy Valentine's, δεν είχα πού να το κρύψω πριν πρωί. Εντάξει, και τώρα επειδή. Τώρα το είδα, ήταν η μόνη που ήταν κανονική. Και μου λέει, είναι στη λάτη αυτή που πήρα. Ενώ σε πιστεύω, με λέει πάρα πολύ ωραία. Είναι και αυτές που είναι no sugar. Παιδιά, οριακά είναι. Είναι πραλίνα φουλ. Οριακά είναι ένα κομμάτι. Μάπες, οριακά είναι ατομική. Δες, μαλάκα, δες. Φάτη μόνο σου. Ο Μαρίνος συμπληρώνει με κλεράκια. Γύρω γύρω. Τροπή. 104,6 My Radio. Τα δικά σου. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 10 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε μπει στην τρίτη μας ώρα. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη, μας λέει ο Κωστής. Ο Δημήτρης επίσης έχει στείλει τα χρόνια του πολλά. Η Μυρτό, χρόνια πολλά στον καλύτερο leader της καρδιάς μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θοδωρής, καλημέρα να τα εκατοστήσεις. Η Άννα μας, ίδια μέρα γενέθλια με τον μπαμπά μου που είναι η αδυναμία μου. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ. Τιμή μου. Καλημέρα και στη Χριστίνα που έχει στείλει και εκείνη τα χρόνια πολλά της. Η Τζίνα λέει: σε άλλο κλίμα, εγώ θα ήθελα να αφιερώσω στον άντρα μου το Θεομηνία του Πάριου. Όντας και οι δύο νησιώτες, Σάμο, εγώ, Φολέγανδρο εκείνος. Ωραίο. Α, θα χορεύουν ωραία αυτοί. Θα παίξει. Χρόνια πολλά στο Λίντερ μας, η Αγγελική, η Ελένη, χρόνια πολλά, τρελά και δημιουργικά και ευτυχισμένο. Ο Γιάννης, ο Κωνσταντίνος. Ο Λεωνίδας μας, χρόνια πολλά από τη Γερμανία. Ο Λεωνίδας μας σου στέλνει τις ευχές του. Η Γεια Νικολέτα, να είσαι πάντα γερός, δυνατός, με όρεξη για δημιουργία. Έχω γενέθλια μεθαύριο και έχω ξεκινήσει από σήμερα το πάρτι μαζί σας. Α, μπράβο. Έχει πολλοί κόσμος γενέθλια αυτές τις μέρες. Και η αδερφή μου παιδιά. Έχει το Σάββατο. Και αδερφούλα, ναι. Δηλαδή πότε έγινε ο έρωτας, ρε παιδιά. Είχα στο μυαλό μου τώρα, δεν το πιστεύω. Υπολόγιζα Ιούνιο. Ναι. Ιούνιο. Λογικό. Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Όχι, βρε. Ιούνιο έγινε και πας. Ιούλιο, ένας μήνας. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. 8 μήνες. Μπορεί να γίνει αρχές Ιουνίου. Και πόσο είναι, 9. Το Μάιο. Θα με τρελάνει, παιδιά. Το είπε, το αναρωτήθηκε. Μπράβο όμως στο τσάκ. Με έβγαλε οχταμηνίτικο. Πασέντα παγκόσμια. Θα είχε έρθει ο μπαμπάς από ταξίδι τότε. Ναι. Oh my sweet child of summer. Και εγώ, παιδιά, τότε Μάιο γεννήθηκε Φεβρουάριο το παιδάκι μου. Φεβρουάριο, είναι 31 Ιανουαρίου. Ο κόσμος βαράει το Μάιο. Είχα στο μυαλό μου την Όλα και τη Μαρέτα που είναι Ιανουάριο. Οπότε πήγα ένα μήνα πριν. Τόσο σαν Κάπως. Καλημέρα και στην Ελευθερία που λέει: έχω κι εγώ γενέθλια αύριο. Χθες τα είχε η κολλητή μου και αύριο η κόρη μου που κλείνει τα 9 χρόνια. Πολλά σε όλους, η Ελευθερία από Βέλγιο. Τι ωραία, από παντού στέλνετε. Η Εύηλη, τι ωραία που νιώθεις έτσι, Δημήτρη, και έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους κοντά σου. Να σε καλά, χρόνια πολλά. Είναι πολύ ζεστό το συνέστημα, αλήθεια. Νιώθεις, ρε παιδί μου, δεν νιώθεις μόνος σου βασικά. Καλημέρα στη Βίλη μας να πούμε που λέει: παιδιά, φέτος στα γενέθλιά μου μίλησα. Έχει στείλει τις ευχές της, χρόνια πολλά. Και λέει: φέτος στα γενέθλιά μου μίλησα μαζί σας και κέρδισα το δώρο στο Παρίσι το ταξίδι. Μπράβο! Πήγες καλά, πέρασες εκεί με τους αρουραίους να πούμε και τα ακάραια. Νομίζω μας είχε στείλει και το δώρο. Τα μακαρόν που μας είχε στείλει η κοπέλα, ναι, να είναι καλά. Μακαγόνα από το Τουγέ. Η Ελένη λέει: χρόνια πολλά στο Λίντερ μας, χιλιόχρονος και ένα γερός Δημήτρη μας. Η Βικτωρία έχει στείλει χρόνια πολλά και καλά με πάρα πολλά. Και η Βαρβάρα, χρόνια πολλά Δημήτρη μου, να είσαι πάντα καλά και να μας, να μας δίνεις την ωραία σου διάθεση στην καθημερινότητα. Καλημέρα στο Γιάννη που και εκείνος έχει στείλει τα χρόνια πολλά του και λέει: αν χρειαστείς κάτι σε ιατρικό είδος, μην πας αλλού, είμαι εδώ για σένα. Τι εννοείς ιατρικό είδος? Μια πάπια, ένα τέτοιο, έναν ωρό. Τι από πού, πιο ωρό.
Δεν εννοεί σε ιατρικό είδο. Παιδιά, να σα πω και μια αλήθεια τώρα. Ναι, να μιλήσουμε ειλικρινά. Ναι, ναι. Έρχεται αλήθεια. Ναι. Άμα σου βάλουν καθετήρα, δεν υπάρχει. Μεγαλύτερη ξαλάφρα του καθετήρα δεν υπάρχει. Τώρα λέμε αλήθειε τώρα. Παιδιά, θα λέμε αλήθειε. Πού θα την ξανακούσετε αυτήν την ατάκα, σε ποια πρωινή εκπομπή. Που θα έπρεπε να την πούν αυτοί. Γιατί είναι πιο μεγάλη από εμάς. Ποιο σαραντάρι στα γενέθλιά του. Γιατί δεν έχει άγχος. Ούτε να σηκωθώ, ούτε να κατουριθώ. Μου φύγανε λίγο. Ξαπλωμένο. Ξαπλωμένο, ό,τι είναι. Η Αλκαν και ήχο. Δεν σε νοιάζει καθόλου, παιδιά. Κάθεσαι, τίποτα. Μόνο στην αρχή είναι εντάξει, είναι ένα τσούξιμο να βγει. Γεμίζει το σακουλάκι από κάτω. Ένα τσούξιμο να μπει, ένα τσούξιμο να βγει. Τίποτα, τίποτα. Το πιο κοντινό σε σεξ που δεν θα κάνει, δηλαδή. Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι μας. Γιατί εγώ είμαι οι συνεργάτες μου και οι συνεργάτες μου είναι ταυτισμένοι με μένα. Οπότε, όταν λέτε χρόνια πολλά, λέτε και στη Βασιλική και στην Ιωάννη και στο Βασίλη και στην Αμάντα και στη Γογό. Και στο Μαρίνο Μαρίνι λέτε. Σήμερα. Λοιπόν, να πω ότι το υπαριεχόμενο του Vodafone TV είναι απαράμιλο. Γιατί έχει αφιέρωμα Χρυσές Σφαίρες, έχει αφιέρωμα Γιώργο Λάνθιμο που θα έρθουν τα Όσκαρ και θα σας ρωτάνε και δεν θα ξέρετε. Μη λέτε ότι δεν σας το πω Ουγγαρέζος. Πηγαίνετε σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr κάθετος TV και δείτε λίγο, βγαίστε λίγο. Βγαίστε λίγο τι γίνεται. Γιατί έχει περιεχόμενο HBO, περιεχόμενο Warner Brothers, έχει περιεχόμενο Disney Plus, DC, Marvel, Super Heroes, έχει το περιεχόμενο VTV, Viaplay, έχει καινούργιες σειρές, Class of 09, το Echo, το Cristobal Balenciaga που βλέπει ο Βασίλης. Μπούκι. Και το Κάμινο. Ναι. Καμίνο. Καμίνο λογικά. Νομίζω Κάμινο. Κάμινο. Εντάξει τώρα, δεν εσύ θα το δεις. Ναι. Γιατί? Εσύ θα το πιείτε. Για πάλι το θέλετε. Ωραία. Πάρτε, ξέρει η πάρτια που είναι η Ελλήνη. Ωραία. Τέλειος παιδιά. Vodafone TV. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα. Τι έχουμε, τι ώρα είναι. Είναι 9 και 4. Έχουμε τη Γογό. Πάμε στα μηνύματα. Γκόσυπ και αλούμπες με τη Γογό Φαρμάκη. Μπράβο Φέδων, μπράβο Φέδων. Σταμάτα, όπα, πάει, ε. Ναι. Ωραίος ο Φέδων. Φέδων. Παιδάκι, δεν σας ακούσε και λέει μια χαρά. Το δε παιδάκι έχει φύγει, έχει πάει απέναντι. Λίντερ, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Ήθελα να πάμε στα μηνύματα τώρα. Με έχεις αγχώσει πάλι με τα θέματα. Όχι, δε. Έλα καλά, αφού γίνεται δουλίτσα εκεί πέρα. Ναι, ισχύει. Πες τα χαλαρά, σαν να πίνεις νερό. Ναι. Λοιπόν, τώρα το πρωί αποκάλυψε η Τίνα Μεσαροπούλου στο Happy Day ότι η Λιάνα πήρε πράσινο φως για το Shopping Star. Ένατη σεζόν, παιδιά. Α, για να το λένε δηλαδή στον Άλφα. Δηλαδή πήγε τόσο καλά που το συνεχίζουν. Όχι, μάλλον ήταν στον deal. Α, είδες, δεν το σκέφτηκα έτσι. Καμία εταιρεία δεν συνεχίζει κάτι αν δεν πηγαίνει. Ακόμη και deal να υπάρχει εδώ που τα λέμε τώρα, δεν πάει να πνιγεί το κανάλι. Πάντως ή όποιο κανάλι. Ναι, ισχύει. Άμα δεν το πιστεύουν, θέλω να πω ότι θα πάει, θα το βελτιώσουμε. Ναι. Εγώ σα έχω πει, πέστε να με φάτε, ότι εγώ τη θεωρώ πολύ ταλαντούχα την Ηλιάνα. Όχι εδώ μόνο εσείς. Πολλοί μου το λένε ότι δεν συμφωνούν. Αλλά εγώ συμφωνώ πάρα πολύ, αλλά έχω το μου την έχει ξεχωρίσει. Ξέρεις πώς την έπαθε λίγο. Σαν τον Τσιτσιπά, έχασε το momentum. Και τώρα πρέπει να το ξαναπιάσει γιατί έχει όλες τις δυνατότητες. Mm. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν όντως την ξαναβλέπαμε στο GNTM, νομίζω ότι θα ήταν ένα ωραίο restart. Ναι. Α, και είπε κιόλας ότι για το GNTM λέει όλα λέει ανοιχτά ακόμα. Δεν υπάρχει λέει φλού. Κάτι. Ναι, τελείως. Mm. Έλα, μωρέ, γιατί... εγώ πιστεύω ότι άμα γίνει θα το κάνει. Mm. Πού είναι ο καφές μου. Θα πρέπει να το κάνει άμα γίνει, θέλω να πω, και την έχουν και στο start για πάρουν εμένα. Πριν συνεχίσω στα υπόλοιπα, να πούμε να του ζήσει το κοριτσάκι του. Γέννησε χθες η Δήμητρα Βαμβακούση, 11:30 το βράδυ. Ένα σύζυγος του Ντάνου, του Δημήτρη. Να του ζήσει. Κοριτσάκι. Του Γιώργου Αγγελοπούλου. Ναι, ένα κοριτσάκι. Και τη Γερίνα είναι. Τι ωραίο το κοριτσάκι, είναι δώρο. Πολλά συγχαρητήρια. Πολύ γρήγορα. Δώρο και το αγοράκι, αλλά το κοριτσάκι είναι άλλο. Πότε, παιδιά, έμεινε έγκυος, πότε πέρασανε 9 μήνες, πότε γέννησε. Μου φάνηκε πολύ σύντομο. Γιατί συμμετρά στις μέρες της. Όχι, παιδί μου, εντάξει. Και εγώ νομίζω ότι είναι 8 καταρχάς. Στόκερ Βαμβακούση. Ας πούμε ότι ήταν 8. Λοιπόν, άμα θέλεις οτιδήποτε, εδώ είμαι εγώ, Εδώ, μην μιλάνε στις κοριτσάκι μου. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Βασάλος έκανε ένα Q&A στο YouTube channel που έχει, τέλος πάντων. Έχει YouTube channel και ο Βασάλος. Ναι. Όλος ο κόσμος έχει YouTube channel πλέον. Ναι. Και τον ρώτησαν κάποια στιγμή για τον Γιώργο Λιάγκα και λέει: είναι εκνευριστικός, αλλά κάποιες φορές αυτά που λέει είναι μεγάλες αλήθειες και δεν τις λέει κανένας άλλος. Οι περισσότεροι λέει φοβούνται να μιλήσουν. Κάνει τη δουλειά του αυτό που σκέφτεται ο τηλεθεατής, το λέει ο Γιώργος Λιάγκας. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Είπα ο Κωνσταντίνος. Πουλιά στον αέρα πιάνει ο Κωνσταντίνος. Για μένα. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι καλούλης, μωρέ. Εγώ, κοίταξε, η πρώτη ανάγνωση του Λιάγκα είναι αυτή.
Ας εμείς που ξέρουμε. Που το, εγώ ίσως, δηλαδή ίσως που το ξέρω. Ναι, ναι. Άλλο, ναι. Που το ξέρω επαγγελματικά εννοώ. Έτσι, ναι, δεν, ναι. Δεν είναι προσωπική μορφή αυτό. Αλλά τώρα το συγκεκριμένο είναι άλλο, παιδιά. Ακούστε τώρα από τι μου έρχεται στο μυαλό την ώρα που τα ακούω αυτά που είπε τώρα εγώ. Τι να γίνεται στο κεφάλι της Ίσης. Και θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί εξελίσσεται σε φυτώριο. Ο Μαρίνος το ξέρει. Παλιά ο Πανιώνιος ήταν φυτώριο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή έβγαζε από τις ακαδημίες του παίκτες, τους οποίους προτιμούσαν και προτιμούσε και η ομάδα να δίνει στον Παναθηναϊκό. Μόλις γινόταν λίγο, ναι. Δηλαδή πήγαιναν εκεί. Λίγο η Βουλγαράκη, λίγο ο Βασάλος. Λίγο το, και ο τέτοιος ο Συρίγος, ο οποίος αν θυμάστε πριν από δύο εβδομάδες αντιτάχθηκε στην παρουσιάστρια. Συγγνώμη, δύο συνεργάτες φέτος του πρωινού δεν, όχι, δεν ξεκίνησαν, αλλά δεν ήταν προηγούμενα στη ΣΥΣΗ. Αυτό σου λέω. Δύο. Ναι. Ποιος ο δεύτερος? Η κυρία που λέει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ Ξανθιά, βοηθήστε με. Α, το κορίτσι μας. Έλα, έλα μέσα. Α, βέβαια. Κορίτσι μου, κορίτσι μου. Τι ωραία, παιδιά! Τι ωραία ορχιδέα! Ένα λουλούδι μας έλειπε, ήρθανε δύο. Σκοπηρίστηκε το λουλούδι και μαρτύρο μου πέρα. Έτσι, χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Magic Blue, βρε. Fiori, πού θα τα βρεις? Fiori Creations, κολονάκι μου, που σου αρέσει. Πώς. Απ' τη γειτονίτσα. Πλήρωσε. Μαρασλή 15. Ναι, ναι. Να ξέρετε. Δικός δεν είναι. Ναι, καλέ. Τι τζαμπατέκια θα λέμε. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνη, πάρα πολύ σε ευχαριστώ για τα μηνύματά σου και που είσαι δίπλα μας και που τόσα χρόνια πια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε πει κάτι να κάνουμε. Θα κάνουμε κάτι με το. Α, έχετε. Με το Fiori. Το γραμμένο. Ορίστε. Ορίστε. Κούπερ, να σε πάρω μαζί. Έχω την Μπέλα κάτι. Α, η Μπέλα είναι κάτω, Κούπερ. Ακούς. Λοιπόν, ακούστε τι θα σας έχουμε. Δώστα. Το ανθοπολείο Fiori Creation ζωντανεύει το παραμύθι της πεντάμορφης με το τέρας. Ναι. Θυμάστε και το λουλούδι, το εμβληματικό. Ναι, ναι, ναι. Δημιουργήσμα σε κρυστάλλινους θόλους με τριαντάφυλλα που διατηρούνται αναλύοντα το πέρασμα του χρόνου. Με την πεντάμορφη και το τέρας να υπενθυμίζουν στους αγαπημένους μας ότι η αληθινή αγάπη μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Μου το υπογραμμίσαν αυτό. Θα μας βρείτε στη σελίδα Fiori Creations. Τι λέει, έχει και Facebook, έχει και Instagram. Ωραία. Ωραία. Δεν θα κάνω τώρα τον διαγωνισμό. Θα τον κάνω αύριο για να τον μπλέξω με τα γενέθλιά μου. Να το κάνουμε. Από εβδομάδα. Ναι. Από εβδομάδα για να το δώσουμε στο Αγίου Βαλεντίνου. Ναι. Ναι. Εντάξει, αυτούς τους θόλους λοιπόν με τα ωραία τα τριαντάφυλλα να σα έρθει και η ταινία και το musical. Γιατί είναι και musical, να το δείτε. Είναι εξαιρετικό το πεντάμορφη και το τέρας. Με την Μπέλα. Ναι. Όλα, για Watson, όλα επανάθεμα. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, για τη Σύση. Λοιπόν, ακούστε να βάλουμε φυτίλια. Ναι, ναι, ναι. Όχι, έλεγε για το δεύτερο πρόσωπο. Είναι η κυρία Ανδρικοπούλου, το θυμήθηκα. Όχι, η Ανδρικοπούλου. Α, και η Ανδρικοπούλου. Βέβαια. Η Ανδρικοπούλου και που είναι στο πάνελ με τα που φοράει τα σκουλαρίκια. Τι άρα, έπαθε με τον Ανδρικοπούλου. Η Άρια Καλύβα. Η Άρια Καλύβα, συγγνώμη. Άρια Καλύβα. Ανδρικοπούλου και Βουλγαράκη πήγανε. Έχουν ήδη αυτομολύσει. Συρίγο και Βασάλο στρώνουν το έδαφο. Είναι έτοιμοι. Δηλαδή, με ποια έννοια το λέω. Γιατί η Σύση έχει πολλές φορές αντιταχθεί στο Γιώργο, σε βαθμό που έχει κατηγορηθεί κιόλας. Εμείς ξέρουμε ότι δεν τη ισχύει, αλλά ότι έχει αιμονή. Mm. Ότι του την έλεγε, ας πούμε. Οπότε, όταν βλέπεις την παρουσιάστριά σου, να μην χωνεύει κάποιον, παιδί μου, ή εν πάση περιπτώσει. Ή τηλεοπτικά να υπάρχει ένα πειραγματάκι έστω. Σωστά, σωστά, σωστά. Δεν πηγαίνεις να πεις τι καλός που είναι. Ναι. Γιατί μωρέ θέλουν να τις πάνε τα νεύρα. Σπάνε τα νεύρα. Εγώ πιστεύω είναι ακόμα χειρότερο ότι δεν το σκέφτονται. Δηλαδή είναι χειρότερο ακόμα. Αυτό δεν το σκέφτονται. Αυτό ανισχύει που παίζει πολύ. Μεγάλη καρδιά. Μας γράφουν εδώ ότι πήγε στο μέρος αυτό στο YouTube που έχουν που μαζεύονται το Raw House, λέει, πήγε και τα πέ αυτά ο Βασάλος. Ναι, 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 στο Fipster, ναι, ναι, το στούντιο. Ναι, 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 θα πάω και εγώ εκεί τώρα. Σε ποιον θα πας καλεσμένος, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Στο Fipster. Μπράβο, να πας. Στην Τρίτη. Τι θα πείτε, σεξουαλικά ή τέτοια? Ξέρω, εγώ φοβάμαι λίγο, αλλά. Πείτε λίγο σεξουαλικά. Φοβάται ο Λίντερ. Αυτό. Την ρε ημέρα, Δημήτρη μου. Την ημέρα που ξέρει πάντια πάνε... που είναι η Το Fipster, να είναι καλά το παιδί. Κοίταξε, την ημέρα που δεν θα φοβηθώ, την ημέρα εκείνη πρέπει να φοβηθώ. Γιατί η πολλή σιγουριά τρώει τον αφέντη και ξέρει πάντια που είναι. Φωτιές πάλι άναψες με το κείμενό σου, Δημήτρη. Είπε ο Δημήτρης μας ότι έχει αγριέψει το I love Σουκού, γιατί κατά την προσέγγιση, ότι η προσέγγιση έχει γίνει λίγο gossip lifestyle. Έχει αγριέψει το gossip. Το gossip το ίδιο είναι. Ναι, τα ίδια θέματα θίγουν, ναι, αλλά. Βγήκε η Κατερίνα, συμφώνησε με τον Δημήτρη. Έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Πάει και αυτό. Πλέον είστε φίλοι, έφυγαν τα μπλοκ. Πώς και τι θα το τώρα και καιρό έχουν τα μπλοκ δεν έφυγαν γιατί δεν ξέρουμε πώς θα τα βγάλουμε. Είναι τόσο παλιά. Είναι τόσο καιρό που δεν μπορεί να ξεμπλοκάρει. Είναι μαύρη τρύπα πια. Έχουν χτιστεί μέσα στο Instagram. Δεν πειράζει, τουλάχιστον μιλάτε. Μου είπες εσύ να το φτιάξεις. Δώστε μου τώρα να το φτιάξω. Το βράδυ, το βράδυ.
Και είπε η Μπέτη ότι εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, λέει, με την. Η Μπέτη, λέω, άντε, με τρελάνατε. Τι καινούριο. Και η Κατερίνα, ότι δεν έχω κανένα, λέει, πρόβλημα με την Μπέτη. Αντιθέτως, λέει, εμένα μου λένε ότι κάθε Σαββατοκύριακο ασχολείται μαζί μας. Κοιτάξτε τώρα, για να πούμε την αλήθεια. Κανένα Ουγγαρέζος τώρα που λες εσύ. Εσύ καλά το είπες, βέβαια. Και εσύ φιτιλιάζεις. Άδραξε, ναι. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Αλλά εδώ τι έγινε. Ήθελε τώρα η Πάπια να πάει στη Λίμνη. Αυτό έγινε. Ήθελε τώρα ο Μάλης και η Κατερίνα να την πούνε στην Πέτη. Και σου λέει τι πιο. Το τσιμπήσαμε τώρα μια. Ήταν αμεληταίο το δικό μου. Όπως λέει και ο Γκολέζο. Δεν είπε τίποτα φοβερό το κείμενό μου. Ότι ουσιαστικά αυτό ακριβώς. Εγώ το τσιμπάνε. Το τσιμπάνε και μάλιστα το τσιμπάει η ίδια το παίρνει πάνω. Τι όπως έχουμε πει και στο ραδιόφωνο και το ισορροπεί το πάνελ. Και δηλαδή δεν κρύβεται η Μπέτη. Τίμιο αυτό. Τίμιο. Δεν βάζει το πάνελ να βρίσει δηλαδή. Ναι, γιατί. Αλλά θέλαν τώρα να πούνε ότι του βρίζει κάθε Σαββατοκύριακο που δεν ξέρω του βρίζει. Έχουν αυτά. Εγώ του βλέπω σύση. Έχουν αυτά που λέγαμε και τις προάλλες με την αποχώρηση τότε του Λεμπιδάκη που τον φιλοξένησαν, που είπαν ότι κάτι θα έχει παιχτεί. Μετά οι άλλοι έχουν αυτά. Εν τω μεταξύ λες, καθίστε βρείτε τα. Και αν πάμε και πιο πίσω, έχουν και τα άλλα που λέγαμε. Έφυγε η. Αυτό έχει γίνει. Έφυγε η Μπέτη από την Πάρκινγκ να πάει στον Αντένα. Η ρίζα του κακού είναι η Μπέτη που έφυγε από την Πάρκινγκ και πήγε στον Αντένα. Ναι. Αν ισχύει και αυτό που έλεγα εγώ τότε ότι δεν ήθελε την πηγή Δεβετζή στην εκπομπή, διπλό το κακό. Λοιπόν, έχεις άλλο ένα τελευταίο έτσι γρήγορο. Γρήγορο δεν είναι, όχι. Πες το, πόσο είναι. Είναι μεγάλο. Πες το θέμα για να μας ενδιαφέρει. Έχει να κάνει με τις μετακινήσεις στο κανάλι του Μέγκα. Ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν. Κόψτε. Στο δικό μας το κανάλι. Κόψτε. Κόψτε. Δεν ξέρει η Πάπια που είναι η Λίμνη. Καθόλου δεν ξέρει. Στάχυλα τα θέματα χθες, δεν μου απάντησες. Πάπια δεν ήταν Πάπια ποτέ. Ναι. Χάθηκε. Άστο μωρέ, δεν πειράζει. Ναι, μωρέ, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Την άλλη εβδομάδα με το διαγωνισμό. Αδυνάτησε και ο πρόεδρος τώρα, μην τη βρούμε. Μην είναι στα καλά του τώρα, μην τη βρούμε από παλού. Μου φερέθε ομήνια η δικιά σου η γνωριμία. Καλό μεσημέρι. Έγινε! Καλό μεσημέρι! Μου είπανε μια συγκλονιστική είδηση. Τώρα και τα και χάσα λοιπόν, το χρόνο. Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι θα πούμε μετά τις 2 στη δική μου εκπομπή. Α, τώρα και λέμε... τα πρόμο, Ρουφιάνα. Τώρα λέμε καλημέρα εδώ στον MyRadio 104,6. Αυτό που ακούτε είναι το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Που σας λέμε καλό μεσημέρι στις 9.30 το πρωί. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τα μηνύματα στο Viber. Κολλάει εδώ το σύστημα, γίνεται ο χαμός του χαμού. Χρόνια πολλά, Δημήτρη, μην είναι αυτός που είσαι, μην αλλάξεις. Μας το λέει ο Μάνος. Χρόνια πολλά και καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη και στην Ιωάννα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Αυτή την όμορφη Παρασκευή. Χρόνια πολλά στο Δημήτρη, στον οποίο εύχομαι να αποκτήσει τα χρόνια του Αβραάμ και τα αγαθά του Ισαάκ. Ωραία, παραδοσιακή ευχή. Καλημέρα και στην Ξένια που λέει: εύχομαι να βρεις τη γυναίκα που θα σου χαρίσει τα παιδάκια που τόσο θέλεις. Αν πάλι δεν τη βρεις, σου έχω 2 έτοιμα αγόρια. Καλημέρα. Δεν πειράζει τώρα σε αυτήν. Ό,τι είναι. Δεν που φτάσαμε, δεν πειράζει. Ό,τι κάτσε είναι. Έχει στείλει ο Γιώργος Στένα. Αν και μου έχει πει ο Βασίλης ότι στην κοινότητα δεν πιάνει μία. Εγώ μην ξανοίγεσαι. Έτσι έχει πει. Εγώ δεν μεταξύ. Όχι, όχι. Δεν πιάνει. Όχι, όχι. Δημήτρη, εγώ θα σου το πω ειλικρινά. Θα σε χρησιμοποιήσουν και θα σε πετάξουν στη μένη λεμονόκουπα. Ε, του παλιογκέι. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που δυστυχώς δεν μπορούμε να το ακούσουμε εδώ στο Viber. Αλλά είναι κοίτα το κοριτσάκι του το όμορφο που είναι στο καθισματάκι και λέει: η κόρη μας σου εύχεται χρόνια πολλά. Την ευχαριστώ πολύ. Τρελαίνουμε με τα κοριτσάκια που είναι κοτσιδάκια δεξιά-αριστερά. Ναι. Στη Μαρέτα κάνετε. Αχ, θα σου δείξω χθες ένα βραδινή. Έκλεψε τις εντυπώσεις στο πάρτι. Χρόνια πολλά, λέει Ελευθερία, χρόνια πολλά. Λίντερ μας, πάντα ευτυχισμένος και δημιουργικός. Σας ακούω 4 χρόνια τώρα και κάθε χρόνο. Και οριακά γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας μαζί γιατί και εγώ έχω αύριο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά! Και... Έλα ρε, κοίτα. Με κοτσινέβα. Και από κάτω φιωγκάκια. Σιγουρίτσι. Καλημέρα και στη Μαγδαληνή που λέει: έλα Λάρισα να σου βάλουμε το κεράκι πάνω στα παϊδάκια να γίνει χαμός. Ναι, 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 το πρέπει να γίνει αυτό. Θα γίνει, παιδιά, μόλις τελειώσουν οι κινητοποιήσεις και πάνω και όλα καλά, θα έρθω να το γιορτάσουμε. Η με τον κύριο Σιδηρόπουλο. Βέβαια. Άντζελη, καλημέρα. Χρόνια πολλά, μάπες μου. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Με υγεία, τύχη, λεφτά και μια καλή κοπέλα που να σε κάνει ευτυχισμένο. Σας αγαπάμε και μας φτιάχνετε τη μέρα κάθε μέρα. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε όλοι. Καλημέρα και στο Θανάση μας. Ζω μια χάρη. Εσείς μου στέλνετε στο Instagram και γενικά. Όχι. Όταν σας λέω ευχαριστώ, μην απαντάτε μετά γιατί σκάνε κι άλλα. Εγώ είμαι ψυχαναγκαστικός και τρελαίνομαι. Και θες να ξαναπαντήσεις το ευχαριστώ. Μιλάμε αύριο. Όταν σας λέω ευχαριστώ, σταματήστε. Κάντε ένα like εκεί και πάει να πάει στο διάλειμμα. Τα λέμε μια άλλη στιγμή. Θα τα πω κάποια άλλη στιγμή.
Λοιπόν, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Επαναλαμβάνω, Vodafone TV είναι εκεί για σένα. Με περιεχόμενο απαράμιλο, το οποίο σε συνθήκες σινεμά θα μπορείς να το απολαύσεις, να σταματήσεις, να σκρολάρεις, να πας να φας, να μιλήσεις στο τηλέφωνο, να λύσεις, να δέσεις, να κάνεις τον έρωτα, που τέτοια τύχη. Σε κάθε περίπτωση όμως, Vodafone.gr κάθετος TV ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone να δείτε σειρές και ταινίες όλα στη διάθεσή σας. Ο Ανδρέας Λίμι, τσάρα μου, με φωνή Κατερίνας Δαλάκα, να είσαι χαμογελαστός και υγιής. Αυτό έμεινε, παιδιά. Παιδιά σας έμεινε. Ήτανε τέλειο. Μιτσάρα μου. Λέω, πάει και αυτό, το χάσαμε. Α, ωραία, ναι. Το χάσαμε. Εσύ, γλυκούλης, καλή επιτυχία, Κατερίνα. Εντάξει, κάπως... Ας μιτσάρα. Ξέρεις τώρα, ναι. Η Δαλάκα, λέω, άρα. Λες, ας ρίξουμε και από εκεί. Ναι, μωρέ. Ένα δείχτη. Μια σαλαγκιά με λίγο. Χρόνια πολλά, Δημήτρη μου. Να τα καταστήσεις, να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος, να είσαι ήρεμος μέσα έξω, να είσαι έτσι όπως είσαι, πανέξυπνος, με χιούμορ, δοτικός, ευαίσθητος αν και το κρύβεις, προβληματικός εν μέρει, αλλά δεν πειράζει, όλοι είμαστε. Το γυρίζεις σιγά σιγά. Όλα τα καλύτερα. Αρχίζεις να με βρίζεις τώρα σιγά σιγά στο τσακ. Θα σου ευχαριστώ τώρα, θα μου να σκαλά. Τώρα το Δημητρή, το Μαρίνο το γνωρίζεις, το φίλο μας και η δικηγόρο μας. Ωραία. Ο Πάνος λέει καλημέρα, χρόνια πολλά. Θέλω και τις ευχές σας για το γιο μου που την Κυριακή έχει αγώνη στο τζούντο προκριματικά για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έλα ρε, θα πάρει μετάλλιο, να το θυμάσαι. Θα πάρει μετάλλιο. Βέβαια, μην αντιμετωπίζει τις κόρες του Καπαδουκάκη. Ναι, σωστό. Καλημέρα να πούμε και στην Αλεξάνδρα που λέει πολύχρονος Μίτσαρε και σύντομα διπλός. Α, διπλός η ευχή αυτή έτσι, της γιαγιάς η ωραία. Τι άγιος θα μείνει, τι διπλός. Παιδιά, όχι, μετέρι. Το διπλός μας το έχουν ευχηθεί. Τι είπε. Διπλός το λένε για να μην είναι κάποια έγκυος. Επειδή πλέον φτάσαμε στα 44, δεν υπάρχει το διπλός. Πάμε κατευθείαν στο τριπλό. Τώρα αυτή η ευχή πάει για τριπλό. Σωστά, σωστά, σωστά. Και σωστά. Να σας πω και επειδή πια έχουν αλλάξει και καταστάσεις κι άλλο τώρα. Η οικογένεια έχει μια ευρία έννοια. Εντάξει, το διπλός είναι. Δεν είναι. Παραλείπουμε το διπλός, πάμε στο τριπλός κατευθείαν. Δηλαδή πάμε στο παιδί. Ναι. Πάμε να κάνουμε ένα παιδί. Αν θα το κάνουμε τώρα, μην θα το κάνουμε. Θα δούμε τώρα. Θα τα βάλουμε κάτω, βάλουμε κάτω το πουλί μας, θα βάλουμε τα πράγματα. Βάλτε το κάτω, συζητήστε τα. Κάτω πάνω τώρα, κάπου. Συζητήστε το, οι δυο σας. Και αποφασίστε πώς θα κινηθείτε. Θα δούμε, θα κάνουμε. Πάμε σε ένα γραφείο να μιλήσουμε. Η Χριστίνα λέει. Να ακούσουν το πρόβλημά μας. Πολύχρονος με υγεία γιορτάζω και εγώ, έχω τα γενέθλιά μου σήμερα. Είναι η καλύτερη μέρα για όσους έχουν γεννηθεί. Καλημέρα και από τη Βάσο και χρόνια πολλά. Κόλλησα εγώ τώρα, Τζο. Η Ελευθερία, καλημέρα, παιδιά, χρόνια πολλά. Ο Άλεξ λέει: αν είσαι μάπα που σέβεται τον εαυτό σου, έχει γενέθλια ίδια μέρα με το Λίντερ, οπότε χρόνια μας πολλά, Ούγκα. Χρόνια μας πολλά! Ρε παιδιά, πώς είμαστε που έχουμε γεννηθεί. Πάρα πολύ. Η Βάγια, καλημέρα, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα στον πιο γλυκό μάπα του κόσμου να σκορπίζει φως και αγάπη. Σου, ο Χρήστος λέει: χρόνια πολλά στον Τσολιά των FM. Γεια σου, Τσολιά μου! Ξέρει πάπια που είναι λίγο. Καλημέρα στον Παύλο που έχει στείλει και εκείνο την καλημέρα του. Αδερφέ, να σε χαιρόμαστε με υγεία και αγάπη, να είστε όλοι γεροί. Καλημέρα στον Βασίλη που έχει στείλει. Είναι οδηγός σχολικού λεωφορείου και λέει: και εμείς τα σχολικά σε αγαπάμε, Ούγκα. Έχει στείλει το μήνυμά του που τους έκραζες νωρίτερα. Έχει δίκιο, ρε Βασίλη, αλλά εδώ είμαστε μάπες. Λέμε τις αλήθειες. Ειδικά όταν πηγαίνετε ο ένας πίσω από τον άλλο, να πούμε, είστε η καταστροφή της κυκλοφορίας. Τρώτε μία λωρίδα. Μία λωρίδα. Να είσαι καλά, την υγεία σου. Χρόνια πολλά και σε εσένα από την υγεία. Χαίρεστε τα παιδάκια που μεταφέρετε. Να χαίρεστε τα παιδάκια σα που μεταφέρετε. Το Χριστίνακη Λιμιτσάρα μα, πολύχρονο, ό,τι επιθυμεί η Πετρούπολη, σου στέλνει τι ευχέ τη. Α, και η Πετρούπολη είναι στο παιχνίδι. Και περιοχέ ολόκληρε, ε. Ευχαριστώ όλη την Πετρούπολη. Χρόνια πολλά και από τον Άγγελο που λέει επιτέλου. Στην Πετρούπολη δεν είναι αυτό το μήλο. Ναι, που λέγαμε τις προάλλες. Το ιστορικό αυτό. Να το κεφάλι του, το ξέρει. Να βρεις επιτέλους ένα καλό κορίτσι να ηρεμήσεις κι εσύ. Καλημέρα και στην Διονύση. Να ηρεμήσουμε κι εμείς. Να τρελαθεί το κορίτσι. Ντορέτα μου να κεράσω. Ξανακόλλησα, μωρέ. Παρακαλώ. Δημήτρη, λέει χρόνια πολλά η Γκέλη μας. Ότι επιθυμείς να σε επιθυμεί τύχη, υγεία και πάντα όρθιος, όπως λέμε, η Μιχανόβη. Α, η Μιχανόβη. Ευχαριστώ, κορίτσι. Και οι Μιχανόβοι μας ακούνε. Αυτή είναι η μάπες. Ναι. Σχολικά και... λεωφορεία, Μιχανόβη, η Πετρούπολη ολόκληρη. Χαμός γίνεται. Η ΑΔΕ. Καλημέρα. Η ΑΔΕ. Στη Σήμα που λέει καλημέρα, μα πάρει τη καρδιά χρόνια πολλά στο Λίντερ μας. Στη Φελίσια που λέει πριν για το θέμα των σχολικών λεωφορείων, να γιάσει το στόμα σου, Δημήτρη. Ναι, ρε παιδιά, άμα τύχει πίσω. Είμαι μαμά δύο παιδιών, αλλά θα τα πω. Θα κολλήσει. Θα κολλήσεις, δηλαδή μία λωρίδα χαραμίζεται. Προς το οίκη οι άνθρωποι τώρα. Και αυτοί μέσα στην κίνηση είναι. Δεν κάνουν κάτι κακό. Καλέ, ναι, και αυτοί στο κομβόι δεν πηγαίνουν. Ναι. Αλλά έτσι είναι. Και στη Χαρούλα, χρόνια πολλά που λέει: πείτε χρόνια πολλά στο Λίντερ της καρδιάς μας. Χρόνια πολλά και σε μένα που γιορτάζω αύριο και κανείς δεν θα το θυμηθεί. Γιατί εμείς το θυμηθούμε. Του Αγίου Χαραλάμπους γιορτάζεις. Βέβαια.
Η Ειρήνη. Γιορτάζει και ο Χάρης μας, ο Χάρης Χρονόπουλος. Ε, βέβαια. Είχε και γενέθλια προχθές. Είναι και ο Χάρης τώρα στο αυτό. Δεν το πιάσαμε. Χάρη μου, χρόνια πολλά. Να έχεις ό,τι επιθυμείς, να σε καλά. Η Ειρήνη λέει χρόνια πολλά, υδροχωάκι μου, και εγώ έχω γενέθλια σε δύο μέρες. Πολλά φιλιά από την Ιρεμβέργη μας το έχει στείλει η Ειρήνη. Γεια σου, Ειρήνη. Η Γιώτα λέει Δημήτρη μας χρόνια πολλά, χιλιόχρονος. Έφτιαξα μία τούρτα για τα γενέθλιά σου. Τώρα θα κάτσω να τη φάω όλη μόνο. Τι άλλο θέλει. Καλημέρα, η υγειά μου λίγο τσουρούτικη να πούμε. Θα τη ρίξουμε στη θάλασσα. Όχι! Καλημέρα στην Αθηνούλα που λέει χρόνια πολλά στο Δημήτρη μας με ό,τι υποθεί καρδιά του. Και ο γιος μου σήμερα παίρνει βαθμούς τετραμήνου και θέλουμε θετική ενέργεια. Έλα, βρε, μην τα πρίζετε τα παιδάκια. Τι θετική ενέργεια, βρε, κορίτσι μου αυτό. Γιατί θετική ενέργεια αφορά την τύχη. Τώρα, ό,τι βρέξεις, κατεβάσεις. Ναι, μωρέ. Ό,τι έχεις, θα του λουστείτε. Απλά, όπως λέει ο Βασίλης, μην θέλουμε τώρα ακρότητες. Εξηγήστε το παιδί αν είναι κάτι κακό, αν είναι κάτι καλό, επιβραβεύστε το, όλα καλά. Για ενημέρωση. Για βελτίωση τώρα στο επόμενο. Από βαθμούς δεν πέθανε κανείς. Εδώ το έχουν συνεχίσει και λένε όχι απλά τριπλός και τετραπλός και πενταπλός. Καλά είναι. Καλά είναι άμα τη βρω. Αν γίνει αρχή όμως μετά. Δεν θα βγει από το σπίτι. Έλα, ναι, πραγματικά. Όπως την είπε και η. Πώς την είπε η. Πω αυτό κορίτσι, ρε παιδί μου. Η Αρτίσα Λαγκούδη. Τι. Τεκνοποιητική μηχανή, λέει. Δεν συμφωνώ με την. Με την παρένθετη, mm-hmm. με το θεσμό της παρένθετης μητέρας, διότι, όχι μάλλον συμφωνεί. Αχα. Απλά στην κριτική που λέει ότι, είναι, ότι αντιμετωπίζεται τη γυναίκα ως τεκνοποιητική μηχανή, ναι. Ούτως ή άλλως λέει η κοινωνία μας και εκτός παρένθετης μητέρας αντιμετωπίζει την γυναίκα ως τεκνοποιητική μηχανή. Ψιλοδιαφωνώ εγώ, τώρα δεν έχει σημασία. Αλλά εδώ άμα εγώ βρω. Τεκνοποιητική. Εντυχισμένη τεκνοποιητική. Θα εντυχιστεί στην κρεβατοκάμαρα και θα γίνει αυτό. Και μετά θα πάμε διακοπές. Τρέχτε, κορίτσα. Μετά το πέμπτο. Α, ναι, σωστά. Άμα είναι αγόρι, θα δούμε, περίμενε. Αγόρι. Πώς. Αλλιώς εκεί. Εμείς οι Ουγγαρίες μόνο αγόρια κάνουμε. Α, συγγνώμη. Εγώ κορίτσι θέλω. Α, μέχρι να γίνει κορίτσι λοιπόν. Κορίτσι θέλω. Πέντε αγόρια στη σειρά. Αγόρια, παιδιά, το πρώτο από Α, ξέρετε. Όχι. Ξέρετε αυτά. Όχι. Τι είναι, γιατί το πρώτο από Α. Ξέρετε. Όχι. Ναι. Υπάρχει μία κυκλοφορία, μία. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Αστικός μύθος, ας πούμε. Ναι, ότι είναι ρε παιδί μου στο πλαίσιο της. Υπάρχουν κάποιοι που είναι μέλη των ΣΤΟΝ. Των μασονικών ΣΤΟΝ. Ναι. Αν είσαι μέλος μασονικής ΣΤΟΑΣ, τα παιδιά το πρώτο είναι από Α. Γι' αυτό και διάφοροι που έχουν το πρώτο πρωτότοκο από Α. Συμπεραίνουν οι διάφοροι, ας πούμε, ότι είναι μασόνος. Και κάτι χαζέλες που έχω υπόψη μου. Οι χαζέλες πρώτες. Οι χαζέλες πρώτες. Πρώτες και καλύτερες. Θες να του τα λίγο μια τίβερο να του φορέσει. Η Δήμητρα λέει χρόνια πολλά, Δημήτρη μας, να είσαι γερός και να έχεις ό,τι πραγματικά επιθυμείς. Φιλιά πολλά από Μύκονο. Α, και για να μην ξεχνιόμαστε, ξέρει πάπια που είναι η Λίμνη. Βέβαια. Στη Μύκονο, ειδικά στη Μύκονο. Στη Μύκονο, μια Λίμνη. Με κλειστά τα μάτια πάει. Μια Λίμνη είναι όλη και διέρχονται οι πάπιες. Πολύχρονος και ευτυχισμένος, εύχομαι να συνεχίσεις να μας φτιάχνεις τα πρωινά για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Γράφει η Βίκη. Καλημέρα από την Άννα. Έχω αφιέρωση, θέλω το. Ατού ταλέρ αφιερωμένο στον Νικόλα και να πω χρόνια πολλά στο Δημήτρη μας. Ατού ταλέρ! Α, η Λίλα που είναι. Ναι, ωραία. Ναι. Ο Γιάννης, καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά Δημήτρη με υγεία. Η Ρωμίνα, χρόνια πολλά Δημήτρη μου. Σε σένα και την κούκλα μου που σήμερα γίνεται 17. Έλα να τη χαίρεσαι. Η Ειρήνη, χρόνια πολλά Δημήτρη με όλα τα καλά του κόσμου. Επίσης να πω στον άντρα μου που σας ακούει, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ εμένα και την 4 ημερών κόρη μας να πάμε σπίτι. Μπράβο, πήγαινε πάρτες. Έτσι, πήγαινε πάρτες. Ο Νικόλας, καλημέρα Δημήτρη μου, να τα εκατοστήσεις με υγεία και ευτυχία, φίλε. 17 χρόνια παρέας και χαβαλέ, ανεκτίμητη αξία ως προς την ψυχική μας υγεία. Ακούτε, ρε, 17 χρόνια, ρε θερία. Άκου, κουράγιο. Ρε θεριά. Η Διονυσία, χαρούμενα γενέθλια και χρόνια πολλά. Η Κατερίνα, καλημέρα παιδιά, είστε καλύτερη πρωινή συντροφιά μέχρι να πάω στη δουλειά. Χρόνια πολλά Δημήτρη, να τα εκατοστήσεις, να είσαι πάντα γερός και ευτυχισμένος. Εδώ ο Γιάννης λέει το πορτοφόλι και το κρεβάτι σου να είναι πάντα γεμάτα. Αδέρφια, να σας χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε. Η Ελένη, χρόνια πολλά Δημήτρη, πολύχρονος, να είσαι πάντα ευτυχισμένος και πάντα επιτυχίες. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας κάνεις να χαμογελάμε. Πήρε, παιδιά, τώρα. Μήπως να κάνουμε μια συνταγή να μου φτιάξει ένα τούρτα. Μισό! Ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο εδώ από τον Χρήστο. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα 44 και λίγο πρέπει να στεναχωρηθώ.
Α. Θα στεναχωρηθώ. Γιατί, πες το γιατί να στεναχωρηθώ. Κολλάει, κολλάει. Γιατί είναι αγόρι και δεν πρέπει να του στέλνει. Καλά, στέλνουμε. Θα πάθω τσότσο. Ναι. Βάλε το πενιντάρι αφιερωμένο. Επίσης. Όλε μπορεί το πενιντάρι. Ο Χρήστος. Επίσης, όταν έρθετε Λάρισα, θα χαρώ να σα φιλέψω σε ένα ωραίο τσιπουράδικο σαν ιδιοκτήτη. Αλλά βάσει τη γνώμη του κόσμου είναι πολύ ωραίο. Θα το πούμε, θα έρθουμε. Το θέμα είναι να έρθουμε ένα Σαββατοκύριακο, γιατί έτσι όπω πάει το θέμα με τη Λάρισα, απλά θα πηγαίνουμε από μαγαζί σε μαγαζί να τρώμε. Δική, εσύ, η Ιωάννα, εγώ δεν θα τη επιτρέψω να φάει. Εγώ θα φάω. Εσύ θα φας, εντάξει. Χρόνια αλλά, πολλά και από τη μάνα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να τους χαίρεστε, να τους χαίρεστε. Όλους. Ναι, οπότε πρέπει να χτυπήσουμε μια. Η αδερφή σου δεν με θέλει, δεν με πάει ούτε εμένα. Καλά που δεν πάει εσένα. Εμένα δεν με χωνεύει. Για να μην σε κατάλαβε. Η ξινιόλα. Να μην το κατάλαβε. Για να την περιλάβω. Και ξινή και από τη Λεπενού, δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό. Περίεργο τρένο. Έλατε. Και τη πήρα τώρα στη γιορτή τη ακριβό δώρο. Έπρεπε να με. Ναι, δεν εξηγήθηκε. Τι θα πει, τι θα κάνει τώρα η Μάνος, θα τη στείλει μήνυμα. Ναι, στον Ουγγαρέζο χρόνια πολλά. Ναι, ναι, ναι. Θα τη πει. Εύη μου, δεν έστειλε. Έκανε παράπονα. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι λέμε. Η crazy auntie τη σου έχει στείλει ακόμα. Ούτε η crazy auntie μου στείλε, ούτε η. Έχει το ποδαράκι τη. Η Χρύσα μου στείλε. Θα σου στείλουν, είναι ακόμα πρωί. Έχει πάει ρεκτυχέ. Ούτε Χρύσα, ούτε η τέτοια μου στην Ούδια. Πώ να αναφέρω την Μαρία. Η Μαρία είναι λίγο βαριά, μπορεί θα να το. Ναι. Δεν δε θέλει ακόμα. Δεν θέλει πολλά. Θα μα μιλήσει λοιπόν για τα 44. Τι να κάνω τώρα, 44 παιδιά. Τι να κάνω τώρα. Είναι κοντά στα 50. Δηλαδή. 50 ακόμα καλέ. Ακούστε. Τι προάλλε. Δεν έχει ανάγκη εσύ. Έχει κάνει τα παιδιά σου μια χαρά. Το θέμα είναι, εμείς είμαστε μαγκούφιδες. Τεκνοποιητική την είπες τώρα. Τεκνοποιητική μηχανή. Δημόσιο το λέω. Το λέω με την πλευρά της παρέας. Είμαστε εγώ με μόνος μου. Ενός κύκλου ζωής, ναι. Έχεις δύο ανθρώπους που τους έχεις, είναι δικοί σου άνθρωποι. Ρε αγάπη, δεν έχεις φτάσει τα 50, περίμενε. 44. Καλά, τα φτάνει, περίμενε και εσύ. Ούτε καλέ. Πού το φτάνει, 6 χρόνια ξέρεις τι γίνεται. 41 είναι 40, 42 είναι 40, 43. 40. Το κλέβουμε 40, 44, 50. Τα 45 τα πήδηξες. Τελείωσε. Και 45. Θέλω να πω 44, πες 45 άρις. Μην το πας τόσο βαριά. Από 44 και 50, και 50 είναι 50, τελεία. Ακούστε, προχθές άκουγα παιδιά. Ήμουν 18 χρονών, ήσουν 18 χρονών και εγώ 45, έλεγε το τραγούδι. Ρίτα, εσύ είσαι στην αρχή και εγώ στο παραπέντε. Άλλες εποχές, ρε παιδί μου, ήταν άλλα. Ήταν το προσδόκιμο ζωής χαμηλό, πεθαίνανε οι άνθρωποι 50 ετών. 50 ετών πεθαίνανε οι άντρες. Πηγαίνανε στον πόλεμο. Τι σταθμούς ακούς και εσύ, δηλαδή, ο Χριστός και Παναγία. Τι παιδάκι μου, το Ρίτα Ριτάκι, το τραγούδι. Άλλαξε το, άλλαξε το. Να ακούσεις την άλλη Ρίτα που λέει 40 ίσον με 2 νικοσάρι. Αυτό καλύτερα να ακούσουμε. Πέθανε και αυτή στα 60 πέθανε. Ναι. Σταμάτα, Χριστιανέ μου. Πέθανε. Πω. Και ένιωσες το παραπέντε. Πεθάναν όλοι. Εν τω μεταξύ, πεθαίνουν όλοι. Ναι, μόνο. Πεθαίνουν όλοι. Σταμάτα, ρε παιδάκι. Μικρή, μεγάλη, ψηλή, άνθρωποι, 2,5 μέτρα άντρα. Κρακ, κάτω, πέθανε. Υγιέστατη. Κάθε μέρα δε στο Twitter. Πέθανε ο ένας, πέθανε ο άλλος, πέθανε ο ηθοποιός, πέθανε ο άλλος. Γι' αυτό δεν έχω Twitter. Πέθανε ο θείος σου, πέθανε ο ξάδερφος, πέθανε ο φίλος σου, πέθανε ο έτσι, πέθανε ο άλλος, πεθαίνουν όλοι. Μας έχεις πεθάνει εδώ μέσα 6 άτομα. Πεθάνανε. Ναι, ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση. Όχι, καλά. Αύριο να μου πούνε κάτι πέθανε. Εγώ θα πέθανε. Να σου πάρει! Να κουνηθώ από τη θέση μου. Να σου το πει να καθίσει. Γιατί δηλαδή, πρόσεξε, μία περίοδο. Περίμενε, μόνο μία περίοδο τη ζωή μα. Ακούγαμε συνέχεια παντρεύτηκε ο τάδε. Γέννησε η τάδε. Λοιπόν, τώρα δεν ακούς γάμους. Και είμαστε πια στη γενιά που πάει σε περισσότερες κηδείες από ό,τι γάμους. Ναι, 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 ναι. Έχουν αυξηθεί στα κοινωνικά κατά 2 σελίδες, σου λέει. Επίσης είμαι πολύ τυχερή, δεν αποκλείται να πεθάνω. Δεν θυμάστε, εσύ δεν είσαι στην ηλικία μας. Είμαι πολύ τυχερή, αποκλείται να πεθάνω. Αύριο το πρωί, ας πούμε. Α, εννοείς, ναι, αντάξει. Μισό λεπτό. Βγάζω τον Βασίλη και την εγώ. Δεν συμφωνείτε ότι υπήρχε μια περίοδος που πηγαίναμε συνέχεια σε γάμους. Και τώρα είναι μια περίοδος που πηγαίνουμε συνέχεια σε κηδείες. Εγώ δεν μιλάω, εγώ μικρός. Δεν πάω σε κηδείες. Όχι, σου είπα, Βασίλη, εγώ ας μην μιλήσει. Δεν έχω εγώ να πάω σε καμιά κηδεία. Καλά, είσαι, δεν σε πάει κι άνθρωπο. Δεν έχει κοινωνικό κύκλο, εσύ μωρέ. Ναι. Δεν έχω παιδιά, ούτε κηδεία δεν πάω. Ούτε γάμο, ούτε τίποτα. Ούτε σκηδείς. Δηλαδή αυτή τη μούρη που είναι κατεβασμένη, που είναι έτοιμη για κηδεία. Δηλαδή, ούτε εκεί δεν σε παίρνουν. Που είναι σουρ, που είναι tailor made. Ναι. Σουρ με ζουρ. Ούτε καν είναι ready to wear για κηδεία. Πρέτα πορτέ για κηδεία. Έχει και μαύρα γυαλιά. Πρέτα πορτέ για κηδεία. Καλά, η κουμπάρα, παιδιά. Χάνετε που δεν την κάνετε σε κηδείες. Ναι. Άμα τη δείτε ντυμένη για κηδεία την κουμπάρα. Χίρα Γκούτσι. Μία που θα, δηλαδή θα, είστε, θα είναι η ατραξιόν. Μία ναι. Που θα είστε υπερήφανοι που ήρθε στην κηδεία. Θα κάνει και λίγο έτσι, χωρίς να κάνει τίποτα. Τίποτα. Το μπούγιο της το έχει. Έχει έναν ερωτισμό. Δηλαδή είναι αυτή η χείρα
Χείρα ρώσου μεγιστάνα θα εμφανιστεί. Μαύρα, γυαλιά, παλτό, αυτά. Είναι η χείρα που κολλάζει. Την ημέρα. Μπράβο, εγώ. Η χείρα με μαύρη σαρτιέρα. Μπορούμε να έρθουμε τώρα. Αφού δεν έχει χείρε και τα ορφανά. Να έρθουμε στο δικό μου το θέμα. Λοιπόν, είπε στο παραπέντε, έλεγε ο Κατσίμικα. 45 χρονών ότι είμαι στο παραπέντε. Και τώρα είμαι 44. Του χρόνου θα είμαι στο παραπέντε. Δηλαδή λίγο πριν. Τώρα είσαι παρα 10. Παρατέταρτο. Οπότε φέτο κάνε τα κουμάντα σου για ρίτα ρητάκι. Κάνε τα φέτος κουμάντα. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Κοιτάξτε, έφαγα. Εσύχασε η πάπια. Έχω βγει και με κοπέλα που είναι 29 χρόνια και μου λέει είσαι μεγάλο. Μα έχει δίκιο, είμαι 14 χρόνια μεγαλύτερο. Στο κατάλαβα. Είμαι 14 χρόνια μεγαλύτερο. Έχει και μεγάλο. Είναι πολλά. Μπορεί να βρεθεί και με κορίτσι 30 ετών που να σου πει ψάχνω κάτι σε πιο όριμο και ηλικιακά. Θα είναι η εξαίρεση όμω που ναι, μπορεί να είναι λιγότερε. Άλλο. Αν εγώ όμως πάω με τις γυναίκες που ας πούμε τώρα θα πούμε μια 35 και τα λοιπά, έχει ήδη σίγουρα στη ζωή της ένα κάτι. Κύκλο κάνει. Ένα κύκλο έχει κάνει, έχει διαμορφώσει ένα χαρακτήρα. Έχει, έτσι είναι Μαρίνο μου. Και εσύ, μωρέ. Μπορεί να έχει μια καψούρα. Και εσύ. Σίγουρα έχει μια σοβαρή σχέση. Και εσύ έχεις μια καψούρα. Άλλο εγώ. Εγώ δεν έχω. Γιατί εγώ το έχω το αφήσει πίσω, τελειώσαμε. Και αυτή. Δεν το ξέρεις. Γιατί άμα κουνείς το δαχτυλάκι του αυτός και πει έλα τέλειωσε η θετική, είναι η μεγάλη της καψούρα. Και άμα σε δει και με σένα θα γυρίσει ο πρώην. Καταλαβες. Και αυτό σωστό, αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί που λέει η μικρή. Άρα τι κάνουμε. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Τι κάνουμε. Η Τσουτσού πετάχτηκε και την είπε. Τι ξέρει πάπια που είναι η Λίμνη. Ναι. Τι κάνουμε. Φέρνουμε. Τι κάνουμε. Φέρνουμε από το εξωτερικό να μην υπάρχει πρώην Έλληνας. Πώς κινούμαστε. Εγώ πιστεύω ότι τελειώσαμε. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να συμβιβαζόμαστε. Πάμε την πρόβνη. Η φάση είναι terminal. Ας πάει πάπια στη Λίμνη. Έχετε πάει με το τρένο στο αεροδρόμιο. Μισό λεπτό, συγγνώμη τώρα. Στο αεροδρόμιο. Ναι. Που αρχίζει και σιγά σιγά το τρένο πηγαίνει χαμηλά για να πάει στο terminal, το τερματικό σταθμό που είναι 1, 2, 3, 4 στο Heathrow. Ναι. Έχουμε μπει στα terminal. Και λέει τερματικό σταθμό. Παρακαλώ, αποβιβαστείτε από την εταιρεία. Mind the gap. Δηλαδή τώρα από θαύμα, από εξαίρεση θα γίνει το μπραφ. Καλά. Μπορεί να μπει σε αυτό την εφαρμογή που βρίσκει AI σύντροφο. Αυτό όπως τη θες. Αυτό θα τρελαθώ. Όπως τη θες ακριβώς. Τον έρωτα με AI. Από μακριά. Μα τι πληρώνεις αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν πληρώνεις. Πώς θα το βρεις έτσι. Πληρώνεις τύπου τη συνδρομή ξέρεις για το app. Δεν πληρώνεις κάτι πολύ. Εντάξει, κάνω με τον και μιλάτε. Παίζω, παιχνιδίζω με τον εαυτό μου και δεν πληρώνω και τίποτα. Και άμα πετύχει, τύφλα να έχει το AI. Συγγνώμη τώρα που στα λέω και εσένα με στα μούτρα, αλλά είσαι φίλη μου και πρέπει να τα ακούσει. Αν δεν τα ακούσει από μένα που γενέθλια, δεν τα ακούσει. Τέλος πάντων, τα δικά σας. Μάνα, Ελληνίδα μάνα. Τέλος πάντων, τα δικά σας. Τα δικά σας. Το βρήκατε εύκολα. Μετά από ένα μισάωρο, αυτό που σε έχει διαλύσει, σου λέει καλά, μη σας ζαλίζω εγώ τώρα. Πείτε μου τα δικά σας. Δημήτρη, λέει η Μαριάννα, μη μασάς, κλείνω τα 40 και έχω σχέση με αγόρι 12 χρόνια μικρότερο και πάει τέλειο αυτό. Χρόνια πολλά και ό,τι θες μπορείς να το έχεις. Ρε παιδιά, εγώ δεν σας είπα ότι δεν μπορώ να κάνω σχέση με 30χρονη και με 25χρονη. Το θέμα είναι ότι εκείνη δεν θέλει. Άμα κάνω, γαμάτα θα είναι. Σας το λέω εγώ σίγουρα. Αχ, το εύχομαι. 100%. Αλλά δε, και λέω ξανά το δικαιολογώ. Μια κοπέλα τώρα σου λέει 15 χρόνια μεγαλύτερος, τι έχω να πω. Εκτός από το σεξ. Που στο μυαλό της μπορεί να θεωρεί ότι λέω ότι επειδή είναι μεγαλύτερος το κάνει καλύτερα. Μη σηκώνεις τα μάτια σου. Συγγνώμη Μαρίνο μου, έλα γόρι μου, τι είπες. Δεν σ' άκουσα. Λες εσύ τώρα. Τι ρε Βασιλάκη, πες τη γνώμη σου. Όχι, τίποτα. Σε έχω ποτέ να πω με καλά, αυτό δεν πάει με την ηλικία. Σε έχω φημώσει. Η Μαρία λέει. Θεωρητικό λέω. Η Μαρία λέει: στα 43 του με παντρεύτηκε ο άντρας μου. 4 παιδιά έχουμε σήμερα, στα 50 του. Εσύ πόσο εσύ είσαι, γιατί δεν λες μωρή πάπια. Καλημέρα. Μωρή πάπια. Δεν ξέρεις πώς είναι η λίμνη σου. Παιδιά, τρελαίνομαι για αυτή την ευχή που στέλνουν. Καρακοζόητος, βρε. Κο. Ναι, δεν ξέρω. Μωρή, δεν ξέρεις κορακοζόητος. Τι είναι αυτό. Δεν πήγα να λήξει να δω. Όταν σου λέει κορακοζόητο, τα κοράκια ζουν πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Καλημέρα. Γι' αυτό και στον πύργο του Λονδίνου υπάρχουν 7 κοράκια. Ακούστε. Ωραία. Τα κοράκια ήταν πολύ περισσότερα και δεν πεθαίνανε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και τότε ο Τσόρτσιλ. Τα είχαν συνδέσει λοιπόν τα κοράκια στον πύργο του Λονδίνου. Έχετε πάει στον πύργο του Λονδίνου. Εκεί είναι τα κοσμήματα. Σε πριβέτουρ. Εκεί είναι τα κοσμήματα του στέματος. Εκεί κρεμάστηκαν πρίγκιπες, πριγκίψες. Εκεί θανατώθηκε η βασίλισσα των Σκότων, η Μέρη, η οποία είχε δικαιωματικά κληρονομικό δικαίωμα στο θρόνο, αλλά τη σκότωσε η Ελισάβετ, η τότε, η πρώτη, αυτή που ξύρισε το κεφάλι της γιατί παντρεύτηκε την Αγγλία. Μάλιστα. Και αποποιήθηκε
τους άνδρες, γιατί παντρεύτηκε την Αγγλία. Ωραία. Αυτή λοιπόν σκότωσε την ξαδέρφη της. Η ξαδέρφη της ήταν η νόμιμη διάδοχος. Τη σκότωσε στον πύργο του Λονδίνου. Την αποκεφάλισαν. Εν πάση περιπτώσει, εκεί στον πύργο του Λονδίνου υπάρχουν, υπάρχει ένας θρύλος, γιατί υπάρχουν τα κοράκια τα οποία ζουν, είναι κορακοζόητα όπως λέμε, πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα κοράκια, ο θρύλος που τα συνοδεύει είναι ότι όταν ποτέ, αν ποτέ εξαφανιστούν τα κοράκια από εκεί, θα κινδυνεύσει η μοναρχία, η κοινοπολιτεία. Και η Αγγλία. Για τσεκάρετε, κάποιο κοράκι λείπει αυτές τις μέρες. Πάει ο Κάρολος. Ακριβώς. Πάει ο Δόλιος ο Κάρολος. Όχι, τι έχει φύγει κοράκι. Ο Τσόρτσιλ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή τα κοράκια αυτά είναι και ζημιάρικα, σπάνε τζάμια, μπαίνουν μέσα, κλέβουν πράγματα και τρώνε από τα σπίτια φαγητό. Ναι. Γιατί είναι και δυνατά πουλιά. Εσόρουχα από τα μπαλκόνια που κλέβανε. Δυνατά πουλιά. Δηλαδή είναι, έχουν μπαίνουν μέσα από το πουλί. Ναι. Σπάει τζάμι, δεν το κρατά αυτό, σου φεύγει, ξέρεις. Ναι. Δεν έχω πιάσει ποτέ, δεν ξέρω. Όχι, από δεν κοράκι τώρα. Δεν ξέρω. Τι είσαι, γητεύτρια. Και είπανε ότι θα μειώσουν τα. Α, είστε το Color Day. Α, βαμμένο. Δεν μου βάλατε πάλι τα μάξι. Όχι. Εντάξει, πάλι δεν ξέρω. Πάλι καλά. Να το Color Day Festival, παιδιά! This is Δημήτρη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένα σοφός. Η Ελένη και η Κατερίνα είναι εδώ, παιδιά. Μαρία. Καλημέρα. Η Μαρία. Είναι η Κατερίνα Μπούκα και η Μαρία Βούκα. Α, γι' αυτό! Γι' αυτό, γι αυτό είσαι leader, σβήστο! Ναι! Χαίρομαι πάρα πολύ, θα τελειώσω την ιστορία με τα κοράκια. Γιατί με όποιους έχω συνεργαστεί, έχουμε πια χτίσει δεσμούς οικογένειας. Και το Color Day Festival είναι που πάτε αλλού. Καλή, ναι, καθίστε! Καθίστε, ρε, και σε άλλα γενέθλια με την ίδια τούρτα. Δηλαδή πια είναι γνώριμοι μου, ρε παιδί μου. Ακόμη και τα μαγαζιά που παίζουν μουσική έχουν γίνει φίλοι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι, να, είναι και ο Ντέμις και ο Διαμαντής και όλα τα παιδιά. Είναι εκεί. Βαριά η κούπα να σε νούμερο ένα presenter, ρε! Είναι βαριά η κούπα. Μόνη τη. Να τελειώσω. Ποιο το είπε τώρα, αυτή. Όχι, τώρα δεν κάνω το χορευτικό. Αχ, τώρα ήταν που θα γίνουμε ντουέτο. Σα αγαπώ πολύ στο Color Day, παρόλο που φέτος θα έχετε το μπούμπουρα που παρουσιαστή μάλλον. Λοιπόν, όχι, πλάγανο. Δεν ξέρω, μπορεί. Εμείς πάντως έχουμε Color Day καρναβάλια τώρα. Έχουμε Μοσχάτο Ταύρο και έχουμε και Τρίπολη. Έτσι. Με το Color Day. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, για τα κοράκια. Για τα κοράκια. Ο Τσόρτσιλ, λοιπόν, επειδή υπήρχαν έντονα παράπονα για τις ζημίες που κάνουν τα κοράκια, όμως υπήρχε και ο θρύλος, μείωσε τα κοράκια σε 7 και έτσι. Μιλάμε τώρα το πιο παλιό, μιλάμε τώρα είναι πριν τον αιώνα. Και πέθανε. Είναι 7 κοράκια, τα οποία βρίσκονται στον πύργο του Λονδίνου. Ναι. Αν κάποιο από τα 7 εξαφανιστεί, χαθεί ή σκοτωθεί, κινδυνεύει, όπως σας είπα, η Βασιλεία, η Αγγλία και η Κοινοπολιτεία. Ω Θεέ μου. Πέρσι, λοιπόν, το είχαμε πει, ναι, το γυρεότερο, αν το μπείτε και το δείτε, γιατί είναι θηλυκό, υγριά, κορακίνα. Πού είχε το ζουμί. Ναι. Εξαφανίστηκε και τα κοράκια ήταν 6. Μάλιστα, γι' αυτό είχαμε. Και τώρα τελειώσαμε, τα πληρώνουμε, παιδιά, αυτά. Τελειώσαμε. Τώρα αυτά τα πληρώνουμε. Για να μην νομίζετε ότι σας λέω ψέματα, μπείτε και στα Google και δείτε το. Oh, εμείς εμπιστευόμαστε αυτό που λες. Καλά. Πω. Καλά, λίγο τα φουσκώνω εγώ. Σιγά μην γκουγκλάρουμε. Λοιπόν, μάπες μου, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα 17 χρόνια. Είναι η κληρονομιά μου και η εκπλήρωση της πιο τρελής επιθυμίας μου. Πού να το ξέρω τότε που άνοιγα το κασετόφωνο και μίλαγα και έφτιαχνα κασέτες και έκανα ότι κάνω ραδιοφωνική εκπομπή. Ότι θα έφτανα και θα σας έχω όλους εσάς από την Ιρενβέργη μέχρι τη Ζυρίχη και το Μόναχο, μέχρι τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Κέρκυρα, την Κρήτη, την Χαλκίδα και την Τρίπολη και τη Μεσσηνία. Όλους μαζί, φυσικά όλη την Αθήνα, στο Mappe Show στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συνεργάτες. Μου ευχαριστώ πολύ τον δικηγόρο μου, τα αδερφάκια μου, τα παιδιά από το Color Day και την Ελένη και τη Μαρία που την είπα Κατερίνα. Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτό ήταν το Mappe Show. Ιωάννα Λαΐου! Ναι! Βασίλης Βλάχος! Δήμη! Βασίλη Σουγκαρέζος! Χρόνια πολλά! Βασιλική Παρτάνη συνεχίζει και τη ραδιοσκηνοθεσία. Η Αμάντα Φούτου και εγώ Φαρμάκη μαζί μας. Να είστε καλά, συνεχίζουμε μετά τα 44. Η απάντηση είναι ότι μπορεί να ήρθαν τα 44, αλλά τουλάχιστον το Mappe Show συνεχίζεται. Γιατί Δημήτρη. Κάτι είναι και αυτό. Γιατί ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Έτσι, Κατερίνα Μπούκα. Πήγα σε πω Κατερίνα Βούκα. Μαρία Μπούκα. Τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να το ξεχάσω τώρα. Χρόνια πολλά! Δεν έχει να πει τίποτα άλλο.
Για μένα που έχω μετά από σένα τώρα. Που είναι πάλι αδιάβαστη. Όχι, γιατί κάτι είπατε τώρα και λέω... Τσότσο ηλικιακό. Αυτά παθαίνετε στα 44. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τέλος πάντων, αφήστε το, δεν πειράζει. Ναι, ακολουθεί η Κατερίνα Μπούκα. Ωραία. Με το δελτίο ειδήσεων και η Ντορέτα Πάπα Δημητρίου. Ωραίο το Πάπα Δημητρίου, αριστοκρατικό. Δεν το μπερδεύεις. Old money. Ωραία, old money, όντως. Λοιπόν, να είστε καλά. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα αυτό τη Δευτέρα, 7 ώρα το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κομάπες μου. 104,6 My Radio.